Έλα, 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 για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φατοσκοπούργο πνοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες. Ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τριβλά στενογόνια, για να περάσουμε την παρακότητα από τις μεραχολίες, να κάνουμε γενικό το καρμιά και σήμερα μια αυτό τους χαριάς και το καρμιάς και το κοστομπρουσέδι και το βρίσκο να κάνουμε μια ζουμουσάδα! Νομίζω είμαι περιγραφικός, γλαφυρός και απόλυτα κατατοπιστικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού και γιατί να το κρύψω με άλλωστε. Έχω να πω ότι σήμερα έχω τον δυνατό, έχω τον καλό από τους δύο. Έχω τον κορυφαίο ηχολήπτη. Εντάξει, Δευτέρα Τρίτη έρχεται... Δεν έχω, εντάξει, καλός, δεν έχω, καλός και ο Χρήστος δεν είναι, παιδί μου, ναι, αλλά σαν τον δασκαλάτσι δεν έχει. Ξέρω ότι δεν ακούει τώρα ο άλλος, τόσο πρωί, σιγά, να πούμε. Αγόρι μου, είσαι καλά. Ξέρω ότι δεν έχεις Δευτέρα Τρίτη για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, κλισέ, φοβερή, κλεισαδούρα, 1-0-5 έκφραση, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου για να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις στις βαρύτατες υποχρεώσεις που έχει αυτή η εκπομπή, για να καθίσεις την κονσόλα και να προλαβαίνεις τα καμένα μας μυαλά, τις επιθυμίες μας. Αδερφέ μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Τζούφια μέρα για μας, απόϊχος μιας τεράστιας, μιας πάρα πολύ σημαντικής νίκης, μιας εμφαντικής, μιας γνήσιας και πολύ παοξίδικης νίκης μέσα στη Λετωνία, απέναντι στη Ventspils. Αυτές οι ομάδες που μοιάζουν με μπύρες. Καταρχήν μπορεί να είναι χορηγός. Ε, πώς λέγαμε μπράβο ΠΑΟΚ. Υπάρχει περίπτωση να είναι. Ε, Ventspils. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι όνομα από μπύρα. Υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ. Μπυρούπολη ας πούμε. Δεν το ξέρω. Σημασία έχει όμως ότι τους κερδίσαμε. Ότι το πίστεψαν τα παιδιά. 59-80. Μία πρόκριση στους 16 του Champions League, του μπάσκετ, χαμός στα αποδυτήρια. Πήρε πολύ μεγάλη χαρά ο κόσμος, πήρε πολύ μεγάλη χαρά ο λαός και αυτοί οι οποίοι είναι οι πιστοί του μπάσκετ, σε αυτούς, με αυτούς ξεκινώ σήμερα την εκπομπή, με τους ανθρώπους που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το άθλημα που κράτησε τον Παοκτσή σε πολύ δύσκολες για το ποδόσφαιρο και για τα υπόλοιπα αθλήματα εποχές, τότε που το βόλεϊ δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα τώρα μετά το άλλο. Το handball υπήρχε δεν υπήρχε. Τότε που το μπάσκετ με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά τρόπαια, μην το ξεχνάμε, μπορεί οι πιτσιρικάδες σήμερα, οι 16χρονοι και οι 17χρονοι, να τα ακούν όπως ακούμε εμείς για το πρωτάθλημα το 74, το 75, τα κύπελα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να μην ξεχνάμε. Το άθλημα λοιπόν, γενικά το μπάσκετ έχει περάσει σε μια φάση κρίσης, όχι μόνο η δική μας η ομάδα, γενικότερα σαν άθλημα στην Ελλάδα, αφού είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος σε δύο συγκεκριμένες ομάδες. Αυτή η ομάδα λοιπόν με τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, δηλαδή κερδίζω ΑΕΚ Ολυμπιακό μέσα στην έδρα μου που έχουν εκατομμύρια budget, όσο κοστίζει το ένα πόδι του Πρίντεζη ή του Σπανούλη, κοστίζει όλη η ομάδα μας. Αυτή η ομάδα λοιπόν είναι ικανή για να πάει να κάνει ένα θρίαμβο μέσα στη Λετωνία και μετά να χάσει από το Φάρο, ξέρω εγώ, ή από το Λαύριο ή από κάποιες ομάδες που δεν υπήρχαν μέχρι χθες στο χάρτη. Καθήκον δικό μας είναι να την πιστέψουμε, να τη στηρίξουμε, να της δώσουμε περισσότερη αγάπη στις στιγμές εκείνες τις δύσκολες που κάνει την αναπάντηχη ήττα, που δείχνει ότι προσπαθεί να βρει το δρόμο της. Πέρασε και η ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ έχει εκατομμύρια ευρώ budget. Τεράστια υψαλίδα σε σχέση με τη δική μας που καταλαβαίνετε και ξέρετε εδώ και καιρό ότι το budget είναι περιορισμένο. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ που χθες μας έκανε περήφανος. Και εμάς
που δεν είμαστε μπασκετικοί, το λέω εγώ, δεν έχω κανένα ζήτημα σήμερα ξαφνικά να πω ότι είμαι μπασκετικός ή ότι παρακολουθώ, δεν χάνω μάτς και τέτοια πράγματα. Δεν, δηλαδή θα ήμουν γραφικός, πιο γραφικός και από βόλτα με γόνδολα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι προχωράει η ομάδα με μια εκτός έδρας νίκη. Είναι μια πρόκριση με DNA ΠΑΟΚ. Εμφατικά από την έδρα της Ventspils. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Περίμενα εδώ λίγο κάτι. Δεν βλέπω άλλο όνομα, φίλε. Ventspils δεν βλέπω. Σκέτο. Λες να λέγεται έτσι λετωνική πόλη, Ventspils. Πιάσε, φίλε, δύο Ventspils. Έχεις άσπρη, ναι. Βαρέλι, και βαρέλι έχω βεβαίως. Μήπως έχεις, φίλε, διέτης. Βεβαίως έχω και Ventspils διέτης, φίλε. Χαμηλής περιεκτικότητας, τον Ατάλο, ξέρω εγώ. Εδώ είμαστε. Και σήμερις θα έχουμε δωράκλα υπερατού. Εκτός ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Δευτέρας, θα σας πω με ποιο τρόπο, 5 εισιτήρια μετά τις 8.30 θα δώσουμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας. Έχουμε βέβαια νωρίτερα το αυριανό μάτς. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Με αυτό θα ασχοληθούμε εκτενώς. Και με όλα βέβαια όσα προκαλούν το γέλοτα προερχόμενα από τον Πειραιά και όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες, απαντά λίγο στο ερώτημα όσων λέγαμε ότι αν έπρεπε να κερδίσει μία από τις δύο ομάδες στο ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης. Συγχωρέστε μας, αυτό το πράγμα με το Δίχα, δηλαδή πόσο καιρό τώρα. Παρέα, κανονικά. Συντροφιά. Λέω λοιπόν ότι όσα ακολούθησαν το μάτς στο Καραϊσκάκης, με τα σπασίματα, με τις βιοπραγίες, με τις μολότοφ, με τις σώμα με σώμα μάχες, με τα ματ μέσα στον αγωνιστικό χώρο κτλ, δικαιολογούν κάπως όλους αυτούς που έλεγαν ότι αν πρέπει να κερδίσει μία από τις δύο ομάδες, αν έπρεπε να κερδίσει, εμείς θέλαμε εκεί την Κυριακή. Έτσι, ξεκάθαρον αυτό, νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Χάνανε και δύο από δύο βαθμούς. Αλλά αν έπρεπε να χάσει μία από τις δύο ομάδες, αυτή καλό θα ήταν να είναι ο Ολυμπιακός. Για όλα αυτά που έγιναν και επειδή η ΑΕΚ έχει και το ευρωπαϊκό της μάτς, είναι δύο πολύ σκληροί αγώνες με την Δυναμό Κιέβου, όπου και εκεί και το μυαλό και το σώμα κουράζεται παραπάνω κτλ. Όλα όσα ακολούθησαν και όσα γράφει μέσα της, περιέχει μέσα της η έκθεση της ελληνικής αστυνομίας, ρήψη 80 μολότοφ, τραυματισμός αστυνομικού, είσοδος 100 φιλάθλων στο χορτάρι, λεκτική επίδυση διαπιστευμένων σε παίκτες της ΑΕΚ και πολλά άλλα αναφέρονται που καίνε τον Ολυμπιακό και μπορεί να σκούζουν ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από πρόστιμο, λέει, θα είναι σκάνδαλο γιατί στην ΑΕΚ δεν έγινε αφαίρεση βαθμών. Συγγνώμη, σε εμάς τον τελικό, εμάς δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί. Σε εμάς το ΠΑΟΚ δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί. Δεν ξεκινήσαμε με μείον 3, δεν έγινε μείον 15 την άλλη φορά. Αυτά γιατί έγιναν? Επειδή δεν έχουμε όλοι γαλανά μάτια και είμαστε μελαχρινοί? Γιατί? Δεν σας αρέσουν τα χρώματά μας, τα ασπρόμαυρα, γιατί, το σήμα μας, τι, επειδή είναι η ρίγα χοντρή ή υψηλή? Έχουν γίνει λοιπόν τα έσχη, αναφέρει η έκθεση, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, περίπου 300 φύλαθλοι, εδώ δεν μιλάμε τώρα, ξεφύγανε δύο περίεργοι, 300 φύλαθλοι του Ολυμπιακού, με καλυμμένα τα πρόσωπα, προφανώς είναι η ακμή, είναι ένας λόγος που άλλος δεν θέλει την δημοσιότητα, το καταλαβαίνουμε, μια σεμινότητα, μια αυτή, μια συστολή. Καλυμμένα τα πρόσωπα του επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από τη θύρα 1 πετώντας περίπου 80 βόμβες μολότοφ και άλλους τόσους πυρσούς. Μισή ώρα αργότερα, άγνωστο άτομο στο ύψος του νοσοκομείου Μετροπόλιταν πέταξε πέτρα με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι από το πούλμα που μετέφερε την αποστολή της ΑΕΚ και. Μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο άτομα με διαπιστεύσεις του Ολυμπιακού. 100 φύλαθλοι με καλυμμένα πρόσωπα εισήρθαν εντός αγωνιστικού χώρου, επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις, φωτοβολίδες, σπασμένα πλαστικά καθίσματα, ρυθμιστικές πινακίδες, χρήση δακρυγόνων, τραυματίστηκε αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401
για πρώτες βοήθειες. Κατά την αποχώρησή τους, 300 φιλάθλοι του Ολυμπιακού επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν έξω από τη θύρα. Ένα μπούρου. Οδύσσια, όπως βλέπετε. Όλο αυτό θέλαν να το βάλουν και να το σοφαρίσουν με τον κόσμο που πήγε στα Γιάννενα. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Ευτυχώς που υπήρχαν βιντεάκια που έδειχναν ότι οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα σπάγαν τα καθίσματα εκεί. Ευτυχώς. Όλο αυτό το λέμε γιατί, τι λέμε εδώ και μέρες, το νου μας. Το νου μας. Και το νου σας. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Προσέξτε καλά. Γιατί είδατε πώς προσπάθησαν το τίποτα να το ισοφαρίσουν με τα έσχη. Είναι πάρα πολύ διδακτική αυτή η κατάσταση και η αγωνιστική που έφυγε. Το λέμε σε κάποιους από εσάς που ακούτε, που βράζει παραπάνω το αίμα από τον αλωνόνε, δικούς μας πάντα. Το λέμε σε εσάς που μπορεί να εκνευρίζεστε πιο εύκολα από τους υπόλοιπους, που μπορεί να μην έχετε υπομονή, που μπορεί να είστε λίγο παραπάνω οργύλοι και αψίκοροι. Εσείς που μπορεί να είστε λιγότερο νυφάλιοι, λιγότερο υπομονετικοί, λιγότερο ψύχρεμοι. Αρκεί ένας από σας για να γίνει η μεγάλη ζημιά. Στο μυαλό τους ξέρετε τι έχουν. Πώς το ράφο θα φάνε μείον τρεις, τουλάχιστον μείον τρεις, και τιμωρία της έδρας. Στο μυαλό τους είναι πώς θα καταφέρουν να κάνουν το ίδιο και στη δική μας ομάδα. Γι' αυτό κάθε μέρα μέχρι η γλώσσα μου να κάνει πλεξούδες σαν από αυτές που έβαλε ο Πέρσι Ολιβάρες και πήγε στην προπόνηση, σαν αυτές που είχε ο Νόνι Λίμα του Πανιωνίου, ο Τέρενς Τρεν Ντάρμπι, σαν αυτές που είχαν οι Μίλι Βανίλι που τραγουδούσαν playback, ανοιγόκλειναν απλά τα στόματά τους. Θα το λέμε συνέχεια. Το νου μας. Και στους παίκτες που δεν πρέπει να πατήσουν σε καμία πρόκληση και στο λαό, στον κάθε ένα μας. Συστράτευση ενωμένη όλοι με το βλέμμα καρφωμένο στο στόχο αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στο τι γίνεται. Στις επόμενες 10 αγωνιστικές στο ποδόσφαιρο, στα επόμενα ένα παιχνίδι τώρα αύριο, περνάμε τον Ατρόμητο, άλλα 2 ημιτελικά, 3 και ένα ο τελικός 4. Σύνολο 14 παιχνίδια. Οποιοσδήποτε δεν κρατηθεί ή νιώθει ότι είναι πιο μάγκας, πιο νταΐς, ότι είναι πιο απότομος ή πιο αντιδρό διαφορετικά, θα είναι πραγματικά εγκληματίας. Διότι εδώ δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά όπως βλέπετε. Πηγαίνουμε με μαθηματική ακρίβεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Θα θεωρηθεί πραγματικά προδότης της ιδέας. Θα θεωρηθεί πραγματικά προδότης της προσπάθειας. Και δεν με ενδιαφέρει να ακούσω ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάει που έχει ταξιδέψει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Αυτός ο οποίος τώρα θα βάλει τρικλοποδιά, αυτός ο οποίος θα μπήξει τα νύχια του στα πλευρά του δικέφαλου αετού, είναι εγκληματίας και προδότης. Το λέμε για να προλάβουμε καταστάσεις. Είδατε, το ξαναλέω, χωρίς να γίνει το παραμικρό στα Γιάννενα, απλά πήγε παραπάνω ο κόσμος, ξεκάθαρα εκμεταλλευόμενος και την δυνατότητα μέσα από το ίντερνετ. Προσπάθησαν με λύσα, με νύχια και με δόντια να ισοσκελίσουν, να τα φέρουν στη ζυγαριά στο ίδιο επίπεδο. Αυτά τα έσχη που έγιναν εκεί. Και αν δεν τραβούσε αυτός ο ευλογημένος Βέλγος με το κινητό, θα πετούσαμε ακόμα χαρταετό όλοι μας. Όλοι μας. Μπήκα χωρίς να πω χορηγούς. Θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε και σήμερα τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλης. Όχι, σήμερα έχουμε Άγγελος από το Κροπολείο Άγγελος. Χθες είχαμε Μιχάλης. Ευχαριστώ τα δυο κρεοπολία. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και
γιατί στηρίζουν χρόνια και με τις χορηγίες τους και με τα κρέατα που δίνουν. Δεν είναι ότι σου δίνει δύο σοβλάκια και φύγε. Μια σακουλάρα κρέατα αξίας 30 ευρώ βγαίνει ένας μήνας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πραγματικά θα επιθυμούσα να γνώριζα και να ήξερα και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ξέρω ότι πάνε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Εκεί πραγματικά μια οικογένεια ή ένας ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, ένα άνεργος, είναι φτωχός. Του γεμίζουμε το τραπέζι ένα ολόκληρο μήνα με τα κρέατα. Να αισθανθεί και αυτός τη χαρά που δίνει το ωραίο φαΐ, γιατί είναι μια χαρά που πρέπει να τη ζει ο άνθρωπος και μπορεί να τα έχει στερηθεί. Σήμερα λοιπόν δίνουμε μια τέτοια ακόμα σακούλα από το Ακροπολείο Άγγελος και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα στην επικοινωνία που είχαμε, γιατί χθες μιλήσαμε. Τα κρέατα ενός μήνα. Κρεοπολείο Άγγελος στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Μην ξεχνάμε τους χορηγούς μας που δεν τους είπα στην αρχή, γιατί ήθελα να τα πω αυτά με τη φούρια που μπήκα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Νούμερο 1 προορισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 51 πλέον, πάνω από μισό αιώνα ζωής. Πάνω από μισό αιώνα. Προσφορά στην πόλη, προσφορά στον πελάτη. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα με Huawei κινητά. Εκπληκτικά. Φοβερές δυνατότητες. Φυσικά δεν ξεχνάτε. Χορηγός πρώτης ώρας, όλα στα όρθια. Με εκπληκτικές νοστιμιές, με τη σκεπαστή τη Σαλονικιά, με καταπληκτικό γύρο, ο νοστιμότερος γύρος της πόλης. Δεν θα φάτε πουθενά αλλού τόσο νόστιμο γύρο. Περιποιημένα πεντακάθαρα ώρα και στα δύο μαγαζιά και στην Κωνσταντινούπολη 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Ζουμερό κοτόπουλο σούβλα να τρέχουν τα σαλάκια σας με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει, να σπάει τον όρκο αιώνιας εποχής ο χορτοφάγος Τιβετιανός μοναχός, ο οποίος κάνει την επίσκεψή του στην πόλη μας. Λέω εγώ τώρα. Και βέβαια για τους μερακλείδες του καφέ, καφεμάγαζο. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr. Ξεκινάμε τη μέρα μας με εσπρέσο βέντο. Υπέροχος. Μοσχοβόλησε ο τόπος όταν φέραμε τον καφέ στο στούντιο. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Υπέροχα πράγματα. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr με ποικιλίες καφέ από Γουατεμάλα, Αιθιοπία και Κολομβία. Χώρες που γνωρίζουν, αν μη τι άλλο, όσο λίγοι τον καφέ. Με blend 80% αράμπικα και 20% ρομπούστα, χαμηλά υψόμετρα, ένταση στον καφέ, επιστήμη. Πήγα εκεί και έπαθα σοκ. Το πόσο οι άνθρωποι έχουν καψούρα με τον καφέ, το πόσο προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είμαστε, μαέστρο μου! Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι συνεχίζεται το ποιος αυτός. 1-0, μας ζητά τη συνέχεια το ηχητικό με τον Μπαρμπακάκη, με τον αδερφό μου τον Μανώλη. Έχω πει πολλές φορές, οι φιλίες, οι δικές μου τουλάχιστον, δεν αλλάζουν όταν αλλάζουν συχνότητα, δεν αλλάζουν και συχνά συχνότητα, αλλά οι φίλοι παραμένουν, είναι αδέρφια μου και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με συχνότητες, ούτε με ραδιόφωνο, ούτε με τίποτα. Θέλω να ξαναπώ λοιπόν ότι όποιος μας ξεγελάσει, όποιος μας καταφέρει να πούμε την ερώτηση ποιος για να απαντήσει αυτός 1-0, έχει κρασιά Αμπελόης, καταπληκτικά κρασιά, υπέροχα, μόνο και το μπουκάλι που το βλέπεις εντυπωσιάζεσαι με τα γυάλινα κουμπόματα και τα λοιπά, σουξουμούξου. Έχει τρίμερο θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Έχει κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Έχει τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Έχει τραπέζι στη Λαδόκολα. Έχει γενικά ένα πακέτο δώρων που είναι jackpot. Πάμε να θυμηθούμε λίγο γιατί μας το ζητάτε συνέχεια. Εκεί που καρφώνουμε έξω από το στούντιο. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δίνουμε μάχη. Για τους άνδρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει? Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός, εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, μόνο που είναι εγκεφαλικό για τη γυναίκα? Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ? Απίστευτο. Αυτά. Από άλλο νομό έρχομαι και καρφώνω. Από άλλο νομό έρχομαι και καρφώνω. Εδώ είμαστε τώρα. Αύριο. Καταρχήν σήμερα τρώγονται αυτοί μεταξύ τους πάλι, τα μουστάκια τους, αν έχουν μουστάκια. Τρώγονται αναμεταξύ τονε σήμερα. Το βράδυ στις 7.30 έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Με δέν κουλουράκια το πρώτο παιχνίδι. Γκλίνγκ ο υπολογιστής. Γκλίνγκ γκλόνγκ. Άλλες φορές που σε θέλω δεν μιλάς. Δεν κουνιέσαι. Τώρα πετάγεσαι. Ιάπωνα. Ιάπωνα. Έλα. Αυτό που λέει ο Σωτήρης, αυτό ήθελα να πω τώρα. Τι ζητάμε, τι θέλουμε σήμερα, γιατί κάθε φορά είναι αυτό, τι θέλουμε σήμερα, τι θέλουμε σήμερα. Θέλουμε
0-0 με πολύ ξύλο. Δεν μας ενδιαφέρει το άθλημα, τα ακούω βερεσέ αυτά. Ουδόλως ενδιαφέρομαι για το άθλημα. Πραγματικά θέλω να μιλήσω όπως σκέφτομαι. Αυτό που σκέφτομαι, αυτό τι θέλετε να σου πω. Ας κερδίσει ο ανώτερος. Ας κερδίσει το άθλημα. Θέλουμε να δούμε ωραίο θέμα. Να σύ και με καντάρ. Εκτελώ αράουτ. Αράουτ από ψηλά. Να το θέμα. Τι θέλουμε. 0-0. Πολύ ξύλο. Έναν απόϊχο της αναμέτρησης των Καραϊσκάκης. Δηλαδή από την αρχή. Κάρτες. Κόκκινες. Αποβολές. Μανούρες. Αυτά. Ιστορίες. Διακοπή του αγώνα. Ναι. Γιατί όχι. Δεν θέλουμε, αλλά αναγκαζόμαστε. Ντου μέσα αυτά, πιθανόν, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν λέμε ότι ευχόμαστε να γίνουν επεισόδια, σε καμία περίπτωση. Αν όμως λέμε, αν ξημερώσει σε χανώ. Λέω αν, υποθετικός λόγος, όχι του μη πραγματικού. Γιατί λέγαμε αν, έστω, αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν καρότσι. Θα ήταν 4x4, θα συμμετείχε στο Παρίσι Ντακάρ. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε 0-0 παράταση, εξαντλητικό μισάωρο στην παράταση και να χτυπάνε πέναλτι μέχρι να ακουστούν οι καμπάνες το 15 Αύγουστο. Σαν την άλλη φορά που χτυπούσαν, που ήρθε μέχρι και ο Καραγκιόζης ντυμένος γαμπρός και λέει ρε παιδιά γιατί βαράτε στο γάμο μου κάποιοι. Έχανε ο ένας, έχανε και ο άλλος. Το βάζω ένα, το βάζω και ο άλλο. Τυπήσανε συνολικά 40 πέναλτι, 50, ούτε θυμάμαι. Τότε βέβαια δεν υπήρχε πρόβλημα με τον ηλεκτρικό. Δηλαδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού έμειναν μέχρι τέλους να παρακολουθήσουν. Γιατί στον τελικό του με τον Αστέρα Τρίπολης που έκανε όλη τη χερούκλα, σαν φιγούρα του Καραγκιόζη βγήκε το χέρι του από το σώμα του, ο Μανιάτς πάνω στη γραμμή. Έφυγαν γρήγορα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγαν οι γάβροι γρήγορα γιατί δεν θα προλάβαιναν τον ηλεκτρικό. Αυτό ήταν επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, έτσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή για τι πράγματα μιλάμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε σήμερα να εξαντληθούν από δυνάμεις, από ψυχικά, από θέματα, από όρεξη, από το οτιδήποτε. Αυτό θέλουμε μεταξύ τους. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιος από τους δύο θέλω να περάσει, θα σας πω αυτός 1-0 είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω καμιά πρεμούρα. Φαντάζομαι μεγαλύτερο μπάχαλο θα γίνει αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, επειδή βγάζει γλώσσα και η ΑΕΚ και δεν ξέρω ούτε καν, δηλαδή πραγματικά στο πρωτάθλημα ήξερα, ήθελα χ. Τώρα εδώ άκουσα την άποψη ότι συμφέρει λέει να περάσει η ΑΕΚ γιατί θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει κύπελο, θα έχει και την Ευρώπη, θα είναι πιο κουρασμένη. Οκ. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, λες και άμα θα πούμε ό,τι θα πούμε αυτό θα γίνει, αλλά εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα να κουραστούν πολύ. Τώρα, κι αν υπάρχουν πράγματα που θα επηρεάσουν το μετά, γι' αυτό λέω για κάρτες, γι' αυτά δεν λέμε τραυματιστεί κανένας, εντάξει, το καταλαβαίνετε, το σκεπτικό μας. Όμως, αυτό που εμάς μας νοιάζει, μας καίει και μας ενδιαφέρει, είναι αύριο το βράδυ στις 7.30 να είμαστε εκεί. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, να μην είμαστε αλλού. Είναι μια τέτοια αναμέτρηση που άλλες χρονιές θα ήμασταν αλλού. Να πηγαίνουμε φουλ για πρωτάθλημα, να υπάρχει ενθουσιασμός, να υπάρχει τρέλα, να υπάρχει σερί, να υπάρχει ψυχολογία στα ύψη, να υπάρχει, να βράζει από τρέλα όλη η κοινωνία, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Άλλες χρονιές θα έλεγα ότι το φοβάμαι πάρα πολύ το αυριανό παιχνίδι. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που φοράνε τη φανέλα, αυτός που κάθεται στον πάγκο και είναι ένας άνθρωπος που δεν τρώει παπά και παραμύθι εύκολα. Γενικά όλος ο οργανισμός δεν θα πρέπει ούτε να παραμελήσουμε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ούτε να θεωρήσουμε ότι το 2-0 της πρώτης αναμέτρησης του πρώτου μάτς είναι αρκετό για να περάσουμε μόνο φορώντας τις φανέλες μας σε πλαστικές καρέκλες από πανηγύρι, βάζοντάς τις μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Τώρα, όσο για αυτούς που σκούζουν πάλι, γιατί δεν παίζουν, λέει, οι τρεις, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Σκεφτείτε να κάνει ένα λάθος γύρισμα ο Χατζησαΐας να βάλει ένα αυτογκόλ. Ή να κάνει ένα πέναλτι ο Άρντα. Ή ο Γιαννούλης να πιάσει την μπάλα κατά λάθος με το χέρι μέσα στην περιοχή. Τι έχει να γίνει μετά. Φανταστείτε, προτιμώ λοιπόν να σκούζουν αυτοί οι οποίοι είχαν 750 δανεικούς κάθε χρονιά, εδώ και 40 χρόνια, άσου τα φωνάζουν, δεν πειράζει, ξύδι. Παρά το οτιδήποτε άλλο. Η δε γκα... Από τα κλαψίματά τους, από τη μύρλα τους, από το Βασιλάκης Καΐλας, από το άπονη ζωή μας πέταξε τα βράχια, δεν μας έχει φύγει ακόμα. Οφείλω να το ομολογήσω, Κυριακή βράδυ βγήκαν να κλαφτούν, αυτή τη φορά ο πρόεδρός τους κιόλας, ο ιδιοκτήτης, δεν έχει φύγει από τον κόσμο. Πρώτον η έκπληξη, σας λέω τι εισπράττω έξω τώρα, οπουδήποτε, από τους ακροατές, από τους φίλους, τι εισπράττω. Δεν έχει φύγει. Ένα, η έκπληξη, δεν περίμεναν δηλαδή αυτό το, η αδικία, κλαίω μποτεία, πλημμύρισαν οι μοκέτες, πως γίνεται ένας παίχτης να αδικείται και να μπορεί να αποδώσει μετά. Δεν έχει φύγει από τον κόσμο. Η έκπληξη και δεύτερον η γκάβλα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να την πω αλλιώς. Δεν μπορώ και συγχωρέστε με. Αυτά είναι τα δύο βασικά συναισθήματα που γεννήθηκαν το βράδυ της Κυριακής. Το ένα η έκπληξη, ρε εσύ. Βγήκαν και λένε αυτά τα πράγματα. Καλά. Και το αμέσως επόμενο είναι φυσικά το γέλιο, διότι. Εντάξει, είπαμε. Μιλάει για πυρασφάλεια, για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς ο Νέρωνας. Σε συνέδρια με χορηγό την πυροσβεστική και τους πυροσβεστήρες, οι φλεγόμενοι Βάτος. Και βγαίνει, ποιος θα μιλήσει. Θα μιλήσει ο Νέρωνας. Α, τέρα, μα. Αυτός ρε εσύ δεν είναι που έκαψε την Ρώμη. Έλα μωρέ τώρα! Του φύγε το τσιγάρο και εσείς φαγωθήκατε! Έτσι κι αλλιώς χάλια ήταν τα κτίρια, ανανέωση ήθελε η πόλη. Αμέσως το κάνατε θέμα για τα καμένα βούρλα λέτε. Δεν λέμε. Είδες! Τα καμένα βούρλα βούρλα για τα σκέτα. Δεν κάηκαν. Κάηκαν. Είπε κανένας τίποτα. Άιτε από εκεί να βάλετε στάμπες στους ανθρώπους κατευθείαν. Και βγαίνει να μιλήσει ο Νέρωνας και από κάτω χειροκροτείται κιόλας. Έλα ρε γίγαντα, πες μας πώς θα αποφύγουμε τις πυρκαγιές. Και βγαίνει και λέει, κύριοι, οι πόλεις μας πρέπει να είναι προστατευμένες από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, όχι έφλεκτα υλικά. Και αποθεώνεται. Λέω τώρα, κάτι παρεμφερές συμβαίνει όπως καταλαβαίνετε. Αυτά που λέτε. Ρε Λέοβατς, τι έγινε ρε Λέοβατς, δεν σε ήθελε κανένας τελικά. Που έλεγες ότι εγώ είχα, ήθελα σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα και αυτά και εδώ δεν... Τι έγινε, δεν σε πήρε κανένας, δεν πληρώνεις κιόλας για να πας στη Ριέκα δανεικός. Δεν σε ήθελε κανένας, τι έγινε ρε Λέοβατς. Άλλος ένας που πέρασε, έσκασε με λεφτά και πρόσφερε κουλουράκια, τίποτα. Πρόσφερε το τίποτα. Το μεδέν, όχι μηδέν, μεδέν. Με δύο έψιλον. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Και έχω να πω το εξής. Πέρα από τη σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Άγγελος, που είναι τα κρέατα ενός μηνού, τα κρέατα, γεμίζουμε το τραπέζι σας με υπέροχα πράγματα, θα έχουμε... Θα κληρώσουμε ένα βήχα, δυο φτερνίσματα, ένα ξεροκατάπημα. Έχουμε επίσης 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα τη Δευτέρα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε από την Παρασκευή το πρωί. Σε πρώτη φάση, λέμε συνέχεια, σε πρώτη φάση, το λέμε συνέχεια εδώ και πάρα πολλές μέρες, σε όλους απευθυνόμαστε. Αυτό. Αυτό. Διάλειμμα τούπεν και επιστρεφουά. Πάμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έλα, δώσε. Εννοείται. Τώρα το κατάλαβες. Δώσε. Δύσες τις μαργαρίτες, έβγαλες και τα μαντήλια. Φύγε το
μακριά μου. Πριν σ' αρχίσω στα καδίλια. Υπέροχες γεύσεις σοκολάτας, τσοκολάβ σε 8 διαφορετικές γεύσεις. Γεύση φουντούκι και κομματάκια φουντουκιού μέσα και γεύση φράουλα, πορτοκάλι, καραμέλα. Όλα στο καφεμάγαζο. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr και ενημερώνεστε. Σήμερα κληρώνουμε μέσα από τα τηλέφωνα και πάλι στο 2310. Μην βαίνετε 23, δεν το σηκώνουμε έτσι από γυνάτι, έτσι από πείσμα, ανεξήγητο. Λέω 2310-287-888. Κρατάμε το όνομά σας και τα τρία τελευταία ψηφία και μπαίνετε σε κλήρωση για 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λάρισα. Τη Δευτέρα είναι αυτό το μάτς. Αυτό το σουκού δεν έχουμε μάτς, γιατί έχουμε κύπελο αύριο Πέμπτη με Ατρόμητα. Και 5 εισιτήρια λοιπόν και μία σακούλα κρέατα, κρέατα ενός μήνα το Κροπολίο Άγγελος στη Νεάπολη. Πάμε να δούμε το εκλεκτό στέλεχος της παρέας, το εκλεκτό μέλος το οποίο θα κάνει σήμερα σε αυτές την εκπομπή μας. Να σας πω πώς θα πάνε οι γραμμές. Καλημέρα σας! 1, 2, 3, το και βγαίνω! Νόμιζα να πεις BBB διαιτησία. Ταιριάζει πάντα. Όχι ρε, δεν είμαι ασχρό άτομο. Ζουμουσούμε τον Κωστή, δεν αλλάζουμε εκπομπή, μην το χάσουμε. Πάμε, πάμε. Αφήνω στον Παυλάρα να πει το καθιερωμένο του, δεν ασχολούμαι αυτό. Ευχαριστώ τον Γιώργο που είναι χορηγός μου στον χρόνο. Βέβαια, χορηγός χρόνου. Φυσικά θα γίνω εγώ όποτε θέλω. Χορηγός χρόνου. Λοιπόν, το αποτέλεσμα σήμερα πρέπει να είναι το εξής. Ισοπαλία μέχρι και το 119. Δεν μπορούν να παίζουν μέχρι μεθαύριο. Και σφυρίζει το πέναλτι, αγόρι μου. Υπέρ? Τι υπέρ, έχει σημασία ποιανού θα είναι. Εκεί να δεις τι θα γίνει, στο 119. Ναι, έχει σημασία υπέρ ποιου θα είναι. Έτσι νομίζεις. Περίμενε, καταρχήν, ερώτηση. Γαύρους θα έχει στο ΆΚΑ? Καλά, τώρα αυτή είναι μια γειτονιά εκεί. Και τι, όχι, δεν ξέρω αν θα έχει φιλοξενούμενους. Ούτε και εγώ ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Αλλά λογικά επειδή είναι. Αν ξέρει κάποιος να μας πει. Επειδή είναι οι ομάδες εκεί των Λεκανοπεδίου, μιλούν όλα φυσιολογικά. Όλα τα ανώμαλα γίνονται στη Βόρεια, από τη Λαμία και πάνω. Είδες, εκεί πρέπει να φίλε, να κάνουμε και να γίνουμε άνθρωποι. Πώς φαίνεται το ότι υπάρχει βρωμιά στο ποδόσφαιρο. Χαρακτηρίζουμε εκείνο το σημείο ως λεκανοπέδιο. Δηλαδή υπάρχει μια λεκάνη. Είναι δυνατόν να μην είναι ο ντετουαλέτ η σκέψη μας? Ήρθε εγώ όταν το λέω βοθρό λεκανοπέδιο. Εντάξει, όπως και πολλοί φίλοι. Και είμαστε ήρεμοι τώρα, γι' αυτό τα λέμε έτσι. Σε βάζω στην κλήρωση! Λοιπόν, να βάλει ο Θεός το χέρι του, εσύ βάλεμε στην κλήρωση. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία, Μένιο. 834 είμαι. 834. Είμαι 834. Γεια σου, Μένιο! Ο 5-3. Λοιπόν, επέτρεψε μου να πω καλημέρα. Και είναι η εποχή που χαιρόμαστε. Όποιος θέλει ας έρθει να χάρη μαζί μας. Αυτό. Φιλιά. 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 Τόσο ωραία το είπες. Τόσο ωραία το είπες. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Και είναι αγόρι μου. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι εσύ? Έλα Κωνσταντίνε μου. Σ' ακούω. Έχεις πολλά τηλέφωνα, αυτό είναι ευχάριστο. Φτύσε μας. Φτύσε μας και θα φορέσω και αδιάβροχο για να μην πνιγώ. Λοιπόν, και κουλούρα και μπρατσάκι. Ένα πράγμα θέλω από σένα, ρε φιλαράκι. Βεβαίως, να μου το πεις. Να βάλεις εκείνο το τραγούδι της Πίτσας Παπαδοπούλου που το τραγουδάς που τρελαίνομαι, ρε φιλαράκι. Πεθαίνω. Ράγισα. Λοιπόν, ανατριχιάζω. Το λες τρομερά. Πεθαίνω, πεθαίνω. Το λες με την ψυχή σου να πει. Γουστάρω τρελά χιτζάζ. Μην γουστάρω τρελά το χιτζάζ. 2-3 πραγματάκια Κώστα να κλείσουμε, γιατί περιμένουν πολλά παιδιά οπωσδήποτε. Για την Κυριακή να πούμε ότι η ομάδα μπήκε μέσα αγριεμένη, το πήρε το μάτς, τελείωσε. Τώρα, για τα επεισόδια και αυτά που μας λένε, δεν μας αγγίζουν εμάς αυτά τα πράγματα. Ας κάνουν κομμάτι αυτοί. Και καλά που ήταν αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς αυτός που τράβηξε με το κινητό. Που τράβηξε και δεν θα γινόταν τίποτα. Ο Λούτβιγκ Φαντεβράβεχτεν. Ο Βέλγος. Λέει η UEFA, λέει να μην τα δείχνετε. Καθίστε ρε παιδιά, να μην τα δείχνετε. Όταν όμως η UEFA είναι, η ίδια που ήρθε εδώ ο Πλατινί και μας είπε να γίνετε σαν τον Ολυμπιακό. Όταν ήρθε στην Τούμπα. Αυτός που έβαζε και τα δυο χέρια και τα πόδια μέσα στο μέλι. Αυτός. Αυτός μάλλον, ναι. Να το συμβουλευτούν τώρα το Μιχαλάκη, το φίλο τους. Γιατί σε είπα, θα χάσουν τη δεύτερη θέση. Τη χάσαν ήδη. Θα παίζουν στο Europa League, πώς το λένε. Πρόσεξε. Όπως παίζαμε εμείς. Πρόσεξε. Ποια είναι η δική μου άποψη για το θέμα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση τον πληγωμένο γάβρο. Με τίποτα. Σε καμία... Θα είναι μεγάλο λάθος να τον υποτιμήσουμε γενικότερα και επικοινωνιακά
και παρασκηνιακά και αγωνιστικά. Θα είναι μεγάλο λάθος να πούμε ότι ξεμπερδέψαμε από δάφτους. Όταν έρθει εδώ, όταν έρθει εδώ και τον πατήσω μέσα στην Τούμπα 26 Φεβρουαρίου, 25 πότε είναι, 25, τώρα, ναι. Τότε μετά μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Αλλά μέχρι ποσάκι. Τότε θα είναι λάθος να πούμε. Μπράβο. Ότι, έτσι, τώρα πρόσεξε. Κάνα καλαμπούρ εδώ πέρα. Ναι, ναι, το λέω, εννοείται. Όχι, γιατί βλέπω μια διάθεση από προχθές. Έλα μωρέ αυτή, είναι λάθος το έλα μωρέ αυτή. Τι λες τώρα. Αυτά θα βάλουν λιτούς και δεμένους. Έχουν ακόμα ρίζες καταρχήν μέσα στο σύστημα. Λοιπόν, πολύ βαθιές. Τι λέγαμε, ρε Κωστάκη, θα πάμε στον Πανετολικό δύσκολο. Το πήραμε το μάτς. Το πήραμε. Πάμε, θα πάμε στα Γιάννενα. Πιο δύσκολο, το πήραμε. Έτσι αυτό, θέλει. Το νου μας. Κάθε μάτς ξεχωριστά. Τώρα, το νου μας αύριο να περάσουμε αύριο στο κύπελο. Μην κάνουμε κανένα να αυτό. Να περάσουμε στο κύπελο. Αφήστε τώρα να έχουμε το κύπελο. Άλλες φορές την πατήσαμε. Ακριβώς. Και μέσα στην έδρα μας την πατώσαμε. Ακριβώς. Για αυτό να τρώμε. Το 2-0, ναι, μεν είναι καλό σκορ. Δεν είναι κανένα 5-0. Τίποτα. Πάμε. Από εμάς εξαρτηθεί πάλι. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα μας. Τελείως. Να πω και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που έχει στους χορηγούς, ειδικά τον Άγγελο, τον Μιχάλη και τη Λαδόκολα. Φιλαράκι, αυτό που κάνουν είναι ιερό. Μπορούσαν τα παιδιά να διαφημιστούν χωρίς να δώσουν κρέατα. Τι να πω. Εγώ αυτό ξέρω. Άξι. Κανονικά, αλλά όπως θα το λες. Πω κάτι, γιατί μας ακούνε τώρα, αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος. Όποιος παίρνει γεμίζει το χέρι του, όποιος δίνει γεμίζει ψυχή του. Αγόρι μου. Μεγάλος Άγιος. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε, λοιπόν, μου. Κουστάκι, σε βάζω, πες μου τρία τελευταία ψηφία, ναι. 4,76 θα το δώσεις σε ένα καρδάσι όποιος έχει ανάγκη, αδερφέ μου. Εμείς δόξα τω Θεώ. Φιλιά όποιος πολλά. Φιλιά. Άντε, αγόρι μου. Γεια σου, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Μα σας πιάσει λόγω διέρδης. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρομαι που είσαι λακωνικός και περιεκτικός σήμερα. Όχι, μα έτσι είναι. Γύρισε και λέει ο φίλος ο Κώστας δεν θα μιλήσει πολύ. Τρως το χρόνο σου. Ναι. Όχι, ο χρόνος μου είναι για το φιλαράκι μου. Α, εντάξει. Τον αρχηγού που παίρνει πόρτος πρώτος. Όταν παίρνει κάποιος και λέει θέλω να πω κάτι, μιλάνε πολύ οι προηγούμενοι και δεν πρέπει να μιλάνε πολύ. Είναι σαν αυτό που σκοτώνει τον πατέρα του, πάει στο δικαστήριο και λέει επιείκε γιατί είμαι ορφανός από πατέρα. Χάρηκα που τα είπαμε, Γιώργο! Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια τα παλικάρια χειροτονία. Μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Μπράβο τους. Και να τα βλέπουν αυτά τα γκρίζα τα κοράκια που μας σφάζουν εδώ μέσα με τη λεμιτό μου. Ας να λένε. Ο ΠΑΟΚ πάντα θα προχωράει. Και κάτι άλλο. Ακούς. Ακούω. Μιλάω, διαμαρτύρεστε γιατί σας διακόπτω. Δεν μιλάω, ακούς ή δεν... Τι να κάνω! Τι τραγούδισε. Απίστευτο, εδώ δεν μιλάω. Σου λέει, έχει κλείσει γραμμή, τα λέω μόνος μου. Ποιο τραγούδισε ο Μαρινάκης. Αυτό ένα μηδέν. Τη Δευτέρα. Ναι. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε. Και γίνει και σούσουρο σε όλη την Ελλάδα. Αδίκη ζωή, απονή ζωή είναι ένα, βουρκωμένα... Όχι, ένα παλιό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Το έβαλα. Ποιο, κι όμως κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Α, όχι αυτό, όχι αυτό. Έβαλα την αδικία, έβαλα την αδικία του Καζαντζίδη. Κι όμως, λέει κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Οι άντρες κλαίνε, μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά. Άμα σε πνίγει το άδικο, Γιώργο Τρούλο. Άμα σε πνίγει το μένω το άδικο. Πώς να κρατήσεις το παράπονό σου, πώς, πες μου, πώς. Τώρα έχουν σκυλιάσει από την έκθεση της αστυνομίας που δεν ρίχνει καμία ευθύνη στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι ευθύνη έριξε, δηλαδή. Δεν έγινε τίποτα στα Γιάννενα. Τώρα κλαίνει πιο πολύ. Λοιπόν, βάλει το τραγούδι, αυτό είναι η τραγουδάρα. Γιώργος, πες μου τρία τελευταία ψηφία. 4-16. Όσοι... Όχι και να βγει, τα δίνεις. Αγόρι μου, βάζω έγινε, δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Όσοι θέλετε για το εισιτήριο, πείτε μου να σας βάλω σε ξεχωριστή... Για να μην μπούμε όλοι με τα κρέατα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Κάθε φορά να σας βάλω έτσι για το εισιτήριο. Καλημέρα σας! Ή να πούμε οι πέντε πρώτοι που θα πάρουν για εισιτήριο. Πώς θέλετε, άμα θα έρθει η Μαριλής. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ναι! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888, Νέι! Ξάδερφος πρώτος του Ρέι, ο Νέι. Νέι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί!
Λοιπόν, επειδή ήμασταν πολύ άτυχοι προχθές. Είσαι ο? Που μας έκλει, που μας έπεσε το σήμα. Όχι ρε ο φίλε. Ο Πολύβιος. Έλα ρε Πολύβιο, όχι ρε Πολύβιος, μετά από 512 χρόνια και μας έριξαν τη γραμμή να πούμε. Εσύ έπεσε η γραμμή σε ένα σημείο που δεν έχει σήμα, το ξέρω. Αλλά επειδή οδηγούσα έφτασα εκεί και έκλεισε το όχι, τηλέφωνο. Όχι ρε φίλε. Πες λοιπόν τώρα, πες αγόρι μου, πες αγοράκι μου. Τι κάνεις, λε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Η οικογένεια όλη καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Αρρωστήσαμε όλοι, ξεμπερδέψαμε με αυτά. Περαστικά σας, καλά, αγόρι μου. Πού βρίσκεσαι, πολύ ήσουν Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα χρόνια έχεις φύγει. Όχι, όχι, εγώ πάντα σε έπαιρνα από την Ποτίδεα, εκεί μένω. Α, Ποτίδεα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν θα πεις το καλοκαίρι προς την Ποτίδεα, είπα να τηλέφωνα αν έχεις αναγνώριση, κράτησε το να πει με τσιπουράκι. Δεν έχω αναγνώριση, θα τα πούμε μέχρι τότε, σε υπερευχαριστώ. Θα πάρω μόλις κλείσεις την εκπομπή, θα πάρω τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, ευλογημένο μέρος. Ευλογημένο. Η ομαδάρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι φίλοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα πάμε ακόμα καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Παιδιά, μακριά από επεισόδια. Αυτό. Μακριά. Αφιέρωσε σήμερα όλο το πρώτο μισάωρο. Έτσι. Και να είμαστε μια χαρά και δεν μας φοβίζει τίποτα. Τίποτα, ρε, δεν μασάμε. Όλα σούπα. Τη σούπα τη μασάς. Δεν μασάμε, φίλε. Χλαπ! Χλαπ! Εύκολα. Όχι, φίλε. Αγοράκι μου. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 6-6-5. Φιλιά πολλά, γεια σου Πολύβιε. Φιλιά καλά, στην Ποτίδεια. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κωστή μου. Good the boy. Έλα Χριστάρα μου. Έλα. Συγχαρητήρια στην Μπασκετάρα για το διπλό του τεράστιο. Και για τη μεγάλη πρόκληση που πέτυχε να πάει. Ειδικά μετά το ξεκίνημα που είχε κάνει γιατί ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Έπρεπε να κάνει σημαντικές νίκες και... σερί. Και καμιά φορά ξεσκοστεί και δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει γιατί ήταν στο γήπεδο ένας ακροατής της εκπομπής Ζουμουσάκη που μένει στη Λετωνία, ο Κώστας ο Γραμματόγλου, το Παουτσάκι. Α, μένει εκεί αυτός, ε! Βέβαια, μένει στη Ρήγα και έκανε ολόκληρο ταξίδι εκεί για να πάει σε αυτό εδώ το Βέντς. Μπράβο. Να ξέρεις, γίνει και σε Βέντς Λάγκερ. Αυτό λέω! Υπάρχει, είναι όνομα χορηγού. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι όνομα πόλης. Μάλλον είναι η πόλη που τον πυροχώρη! Χάπια Βέντς. Τι να πω. Σαν να λέμε η Μπυρόπολη να πούμε. Ναι, η Μπυρόπολη μπορεί. Μπορεί. Ναι. Μάλιστα. Κωστή, σήμερα επειδή η εκπομπή επειδή έχει τεράστια ακροαματικότητα την ακούνε και πάρα πολλοί ρουφιάνοι που κατηγορεύουν εκεί κάτω στον Πειρά και αμείβονται. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα ο πρωταθλητής αυτή, ο κόκκινος πρωταθλητής μάλλον, συγγνώμη, αυτή η υπέροχη εφημερίδα, έχει τρία σκάνδαλα. Λοιπόν, ναι, ναι. Εντάχει σε δύο λεπτά να καταρρύψουμε τα τρία σκάνδαλα λοιπόν. Πρώτο σκάνδαλο λέει ότι είναι, υπάρχει συμφωνία λέει των παιχτών του ΠΑΟΚ να μην παίζουν λέει με τον παιχτό του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί, βεβαίως. Το ξέρουμε αγαπητοί κύριοι ότι θα θέλατε να παίξουν οι ποδοσφαιριστές μας όπως έπαιξαν ο Σιώπης, ο Μπανανά και οι λοιποί όταν πήγαν και βάλατε τέσσερα στον Πανιόνιο. Και να είναι λίγο στις κινήσεις του, λίγο να είναι, έχουν μια ράθυμη, οκνηρή. Ναι, ναι. Για να έχετε πάτημα. Μια ανάλογη αντιμετώπιση και να τους βρίζετε να λένε ότι στηθήκανε και τα πήρανε κτλ. Ακριβώς. Από τη στιγμή που ο άμεσα θυγόμενος Ατρόμητος, ο οποίος έχει ευεργετηθεί από την αξία αυτών των παιχτών. Φυσικά. Και βρίσκεται σταθερά στην τέταρτη θέση και μέχρι κάποιο σημείο στην πρώτη και την και μπορεί δεύτερη, να σας περάσει κιόλας. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα ο Ατρόμητος ζητάει να επεκταθεί η συνεργασία. Είναι τόσο απογοητευμένος από τη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ που ζητάει να τους κρατήσει και για του χρόνου. Βεβαίως. Δεύτερον, έτσι. Παραμύθι. Για ό,τι έγινε στους Ζωσιμάδες, Κωστή, για να τελειώνει το παραμύθι, πάρα πολλοί συνοπαδοί μας είχαν αγοράσει εισιτήρια από το ίντερνετ και μάλιστα πολλοί είχαν πάρει και διπλά, γιατί ο Πας Γιάννη είχε βγάλει πακέτο αγώνων. Ακριβώς. Το παιχνίδι Πας ΠΑΟΚ και Πας Παναθηναϊκός και πάρα πολλοί έχουν συγκατοχή τους εισιτήρια του αγώνα Πας Παναθηναϊκός. Επειδή κάποια στιγμή είχαν συγχρονιστεί στον ίδιο χώρο γύρω σε 700 συνοπαδούς μας, ανάμεσα σε κατόχους διαρκείας των Ιωαννίνων, ναι. Επέλεξε η αστυνομία για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε φασαρία να μετακινήσει τους οπαδούς κατόχους του διαρκείας των Ιωαννίνων. Αυτό ήταν 50 μέτρα πιο δεξιά. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Εκείνο το μπέρδεμα που έγινε με την πόρτα, ενώ είχαν πει θα μπουν από αυτή την πόρτα, μια κοπέλα έκλεισε την πόρτα φοβούμενη τον κόσμο και απλά έγινε αυτό το πράγμα που έγινε που είδαμε στην εικόνα και το παρουσιάσαμε στο ντου του αιώνα. Ναι, ναι.
Okay. Και τρίτον και τελευταίο για το παραμύθι που λένε ότι θα είναι σκάνδαλο αν ο Ολυμπιακός τιμωρηθεί με αφαίρεση, γιατί λέει η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε για τον τελικό. Και τότε το είπαμε ότι ήταν σκάνδαλο που δεν αφαιρέθηκαν από την ΑΕΚ παρεμπιπτόντως. Εκτός αυτού, Κωστή, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με αφαίρεση γιατί υπήρχε ένα παράθυρο, ας πούμε, σε αυτό το νόμο, παράλογο μεν, αλλά ισχύει, ότι τα επεισόδια που έκαναν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, καμιά πενταριά παιδί μας που μπήκαν στο ταρτάν, θεωρήθηκαν ως επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου. Λοιπόν, ακριβώς, αυτό που κάνατε γαύρι την Κυριακή ήταν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου και μάλιστα το αποτέλεσμα είχατε να τραυματιστεί και αστυνομικός. Και αστυνομικός που έτσι μεταφέρθηκε που στο 401. Αυτό μόνο του επιφέρει αφαίρεση βαθμών και τιμωρία έδρας. Οποιοδήποτε άλλο παραμύθι και να πουλάτε, οποιαδήποτε άλλη ποινή θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Μη προσπαθείτε να ρυπάνετε τον ΠΑΟΚ με τις βρωμιές σας. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει ακάθεκτος και εσείς θα πάρετε τον δρόμο σας για την κατηφόρα. Ακριβώς. Απλά αυτά είναι πολύ στιγμού δύσκολο να συνηθίζεις στη νέα κατάσταση. Όταν τόσα χρόνια είχες μάθει αλλιώς. Έτσι. Ναι, δεν αντέχετε. Τώρα δεν τους πνίγει μόνο το δίκαιο, να ξέρεις το άδικο τον αγαπητό κύριο Μαρινάκη, τον έπνιγε και ένα σουτζουκάκι εκεί που είχε πει πριν. Αυτό το σουτζουκάκι, άμα κάτι στραβά, φίλε, είναι μια, ναι, ένα θέμα. Δεν είχε βγει με αυτό το βλέμμα έτσι το δακρύβρεχτο. Εμείς συνεχίζουμε, Κωστή. Ο κόσμος πρέπει να έχει αυτό που είπες, όλοι το μυαλό μας στο κεφάλι. Ένα στόχο. Αυτό. Να πάρει αυτό η ομάδα το W φέτος, να γράψει ιστορία. Να κάνει ένα-ένα τα βήματα. Ένα-ένα τα βήματα, αυτό, όλοι συγκεντρωμένοι. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση. Χωρίς τίποτα. Δεν προκαλούμε κανέναν. Πηγαίνουμε, στηρίζουμε την ομάδα. Ούτε μας, προκαλούμε, και ούτε δεν δίνουμε υποτιμούμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και να πω κάτι πολύ σημαντικό σε ένα μήνυμα που μου ήρθε χθες. Ένας Δημήτρης ΑΕΚτσής και δεν πρόλαβα. Το είδα μετά το βράδυ. Εμείς, φίλε Δημήτρη, ήμασταν ΠΑΟΚ και πριν πάρουμε το πρωτάθλημα θα είμαστε και ΠΑΟΚ μετά. Ναι, μεν θέλουμε σαν τρελή να το πάρουμε, αλλά και λέω, και αν ομιγέννη το χάσουμε το πρωτάθλημα, δεν θα πάψουμε να έχουμε την ίδια φλόγα και την ίδια λατρεία για τα 4 γράμματα. Έτσι, του το εξηγούμε, γιατί χθες μου γράψε ότι και τι θα γίνει άμα δεν το πάρετε, τι θα γίνει. Ό,τι γινόταν τόσα χρόνια που δεν το πήραμε, φίλε. Να χωριστούμε. Απλά, φίλε Δημήτρη, ο παδέτης της ΑΕΚ, να σου πω ότι όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο πρωτάθλημα ήμουνα 12 ετών και τώρα 12 ετών είναι ο γιος μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά δεν μασάμε, θα δεν είμαστε εκεί τίποτα για να στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Αλλά φέτος θα σας στεναχωρήσουμε όλους. Ξέρουμε ότι όλοι έχετε σκάσει. Όλοι, θα σας στεναχωρήσουμε και θα το πετύχουμε. Όλοι. Αυτό. Φιλιά πολλά. 20, γεια σου, Χριστέρα. 679 είναι τα νούμερα. 679. Έγινε. Φιλιά. Γεια σου, Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον και sorry που περίμενες. Δεν πειράζει. Ο Διονύσης είμαι από την Αθήνα. Γεια σου, ρε Διονύση. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά, αγόρι μου. Μια χαρά. Καλά, καλά. Ήμουν κι εγώ στα Γιάννενα. Τα ναι, πράγματα γίνανε περίπου όπως τα είπε ο προηγούμενος, ναι, ο Χρήστος. Εγώ ήμουν στην Κερκίδα και στην 4 Κερκίδα, είχα εισιτήριο στην 7, αλλά στην 7 δεν μπόρεσα να μπω γιατί ναι, ήταν συνοστισμένος ο κόσμος και μπήκαμε εκεί στην 4 που μας έβαλε η αστυνομία. Είχα χρόνια να δω τον κόσμο να έχει τέτοιο πάθος σε σημείο να φανταστείς που συγκινήθηκα τόσο πολύ που έκλαιγα την ώρα που άκουγα τα συνθήματα, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Οι φίλοι μου εδώ από την Αθήνα με κοιτάγανε και δεν καταλαβαίναν γιατί. Πόσο δεν ωραίο είναι αυτό που λες, αδερφέ. Πραγματικά, πόσο παρόλα αυτά θέλω να πω ότι το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Βγαίνοντας όμως με τη λήξη του παιχνιδιού, η αστυνομία μας ανάγκασε να κάνουμε τον κύκλο του γηπέδου για να βγούμε από την, τελώς από την άλλη μεριά. Περάσαμε λοιπόν από τη θύρα 7, στην οποία ήταν οι οπαδοί μας. Ναι. Εγώ με τα λύπης μου είδα και όλα τα καθίσματα σπασμένα. Και αναρωτιέμαι, αν όλα αυτά τα παιδιά προσφέρουν κάποια υπηρεσία στον ΠΑΟΚ μας κάνοντας αυτό, ακόμη και αν προκλήθησαν. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει βιντεάκι που δείχνει τους οπαδούς των Ιωαννίνων. Να σπάνε εγώ, τα καρεκλάκια. Θα συμφωνήσω. Τώρα, εννοείται ότι δεν θέλω να βγάλω λάδι κανέναν. Το όχι, είπα όχι, σήμερα, όχι, όχι. Αν άκουγες από την αρχή, αφιέρωσα όλο τον πρώτο μισάωρο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Δεν εγώ, θα πρέπει, ρε παιδιά, εδώ είμαστε συστρατευμένοι όλοι. Είναι η πρώτη χρονιά που το άγχος μου, Κώστα, δεν είναι η ομάδα, αλλά η συμπεριφορά ναι, μας. Σωστό. Δηλαδή, σωστό, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι πιο εφικτό είναι να πάμε τα υπόλοιπα 10 παιχνίδια ήττητοι, αλλά ανέφικτο να μην τιμωρηθούμε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Εξαρτάται 100% από εμάς. Είμαι 45 χρονών,
Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, είμαι Αθηναίος, δεν έχω κανένα ΠΑΟΚ στην οικογένειά μου. Ναι. Έγινα ΠΑΟΚ γιατί το διάλεξα εγώ να γίνω. Σωρός. Γιατί αυτός ο κόσμος πάντα με συνάρπαζε. Και όταν ήμουν 17 χρονών και το σκάσα από το σπίτι μου για να έρθω να δω ένα παιχνίδι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, κάτι παοξίδες δίπλα με ρωτήσανε από πού είμαι και τους είπα ότι είμαι Αθηναίος. Και μου είπε, καλά βρε παιδί μου, πώς έγινες ΠΑΟΚ? Και λέω, έγινα βρε παιδιά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν τους ξεχάσω, με έναν από αυτούς κρατάω ακόμη φιλία, είναι την Αλεξάνδρεια. Το βράδυ λοιπόν, επειδή εγώ δεν είχα που να μείνω, με πήρανε, με πήγαν στην Αλεξάνδρεια, με κοιμήσαν, με ταΐσανε και το πρωί μου δώσαν και χαρτζηλίκι να γυρίσω πίσω. Αυτός είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όχι αυτός που σπάει καθίσματα και κάνει ψευτομάχες. Φυσικά, εννοείται. Απλά, ας ελπίσουμε απλά όλοι... επειδή είναι πολύ πονηροί οι καιροί. Ας προσέχουμε, παιδιά, σας το λέω, δεν είμαι ούτε κινδυνολόγος, ξέρετε το ύφος μου και ξέρετε και τη διάθεσή μου, που θέλω περισσότερο να κάνουμε χαβαλέ και να κάνουμε ψυχαγωγία. Όμως, δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς τι γίνεται γύρω μας. Ότι μένετε στην Αθήνα. Ακριβώς. Άρα, εγώ ζω στην Αθήνα. Το ζεις το πετσί σου. Και τους νιώθω κάθε μέρα. Το μίσος που έχουν για τον ΠΑΟΚ, όλοι τους, να ξέρεις, όλοι τους. Όχι μόνο οι Ολυμπιακοί. Όλοι ναι, τους δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ. Οι εκτσίδες βλέπω στα σχόλια από κάτω στα site. Όλοι τους. Λύσα, όλοι οι Παναθηναϊκοί το ίδιο. Αυτοί πιο πολύ πονάνε, να ξέρεις, οι Παναθηναϊκοί. Γιατί τόσα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος και δεν ενοχλούσε κανένα. Χτυπούσαν πλατούλα. Όλοι θα ήταν ΠΑΟΚτζίδες αν δεν ήταν Παναθηναϊκοί. Τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, όλοι αυτοί μισούν τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα μόνο να ευχηθώ όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Εγώ προσωπικά και εδώ οι φίλοι μου οι Αθηναίοι που είμαστε ΠΑΟΚτζίδες από τον Πανελλήνιο, έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και στο εξής μέσα, εκτός έδρας, εντός έδρας, όπου και να βρισκόμαστε και θα το κάνουμε. Έτσι. Και θέλω να πω στα παιδιά που έχουν τους συνδέσμους στη Θεσσαλονίκη και κάνουν μεγάλο έργο και αγαπάνε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, να δώσουν τις κατευθύνσεις όλοι να φωνάζουμε ΠΑΟΚ. Γράφτε εκεί που δεν πιάνει μελάνη τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σπαταλάτε ενέργεια και αέρα για να βρείτε τον Ολυμπιακό, τα Γιάννα, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Σπαταλήστε όλη την ενέργεια που έχετε να φωνάζετε δυνατά το όνομα του ΠΑΟΚ. Τη στιγμή μάλιστα που είναι βέβαιο, μαθηματικός βέβαιο, ότι θα προκληθούμε 100%. Αφού βλέπουν ότι η ομάδα περνάει από τις έδρες με απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι της, με απόλυτη ενωτερότητα, περιμένανε στραβοπατήματα είτε στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό, είτε στην αναμέτρηση με τα Γιάννα, περίμεναν να δουν. Δεν το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα πάρουμε 6 πόντους από τα 2 μάτς. Αφού λοιπόν εκεί δεν στραβοπατήσαμε, θα πάνε σε επόμενο βήμα που είναι πώς θα βλάψουν την ομάδα αλλιώς. Άρα δεν απαντάμε μέλη, σε καμία πρόκληση. Είμαστε όλοι μέλη ενός μιας πολύ μεγάλης ιδέας, ενός πολύ μεγάλου Ακριβώς. δόγματος. Ας ασπαστούν όλοι το δόγμα ΠΑΟΚ αυτό. Και ας φροντίσουν αυτό. Να κάνουν και τους διπλανούς τους ΠΑΟΚ. Έγινε, να σε καλά. Γεια σου Διονύση. Υπέροχα τα είπες. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφωά. Τέλος πρώτης ώρας, χορηγή πρώτης ώρας στο καφεμάγαζο. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr, δοκιμάστε και τις διαφορετικές ποικιλίες βοτάνων και τσαγιού. Βότανα, τσάι, μαολία, ασκληπιός, συνδυασμός βοτάνων που συμβάλλει στην προστασία κατά του κρυολογήματος, χαμομήλι, λουίζα, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, μέντα, φασκόμηλο, τα πάντα όλα στο καφεμάγαζο.gr που είναι και νούμερο 1 εσπρέσο στους καφέδες, καφές, εσπρέσο, βέντο. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, τα πάντα 51 χρόνια, κορυφαίο στα ηλεκτρικά και βέβαια Huawei κινητά αυτό το διάστημα και όλα στα όρθια, 2 υπέροχα ψητοπολία, το ένα στην Λεωφόρο Στρατού 18, το άλλο στην Κωνσταντινούπολος 37 με καταπληκτικά εδέσματα. Υπέροχο, θα δώσουμε αύριο τραπέζι από εκεί. Πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε και μέσα από το τηλέφωνο μας στο σταθερό, έχω ήδη καμιά δεκαριά μέχρι τώρα, για τα κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη και 5 εισιτήρια, θα δούμε πώς θα το κάνουμε, θα σας πω. 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Δευτέρας ΠΑΟΚ Λάρισα. Πρώτα έχουμε το κύπελο αύριο. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε! Έλα, μόρια αρέστια! Πάμε! 10. Το νου σας. 10 βήματα μέχρι την αιωνιότητα. 10 σταθμοί μέχρι την αθανασία. Θα το λέμε συνέχεια. Τώρα έχουμε μία σφήνα αύριο. Δεν μ' αρέσει η λέξη υποχρέωση. Δεν μου κολλάει καλά.
Έχουμε μια υποχρέωση αύριο στο Βόχιο. Όχι, υποχρέωση είναι, γιορτάζει η Νονά και πρέπει να πάμε με τη θεία. Είμαστε μπιτζιρικάδες. Οι φίλοι μας θα πάνε να παίξουν μπάλα στην Αλάνα και εμείς πρέπει να κάνουμε επίσκεψη στην Νονά. Αυτό είναι η υποχρέωση. Ή πρέπει να πάω να περάσω κταίο ή να κάνω εμβόλιο. Αυτό είναι η υποχρέωση. Αύριο είναι καθήκον. Έχει διαφορά η υποχρέωση από το καθήκον. Το καθήκον έχει κάτι ιερό μέσα. Είναι υποχρέωση, αλλά και με τρέλα. Προσέξτε. Θέλω να με καταλάβετε, πιστεύω με καταλαβαίνετε, έτσι. Άλλο το καθήκον, άλλο υποχρέωση. Όχι ρε, έχω και αυτή την υποχρέωση. Τι, πρέπει να πάω και αυτός ο συνάδελφος, ας πούμε, μου είπε, ξέρω εγώ τώρα. Αυτό είναι υποχρέωση. Άλλο υποχρέωση, άλλο το καθήκον. Το καθήκον έχει και τρέλα μέσα, έχει και επιθυμία, έχει και πρεμούρα, έχει και πάθος, έχει πολλά μέσα. Το καθήκον μας λοιπόν αύριο και όχι η υποχρέωσή μας. Το ότι είμαι υποχρεωμένος να περάσω είναι άλλο. Προσέξτε τώρα, το ίδιο ουσιαστικό, αν το κάνεις ρήμα, αλλάζει όλη η ιστορία. Γιατί δεν έχει το καθήκον, δεν έχει ρήμα. Καταλάβατε. Αύριο το βράδυ λοιπόν. Σήμερα θα αράξουμε όμορφα και ωραία, όπως αράξαμε την Κυριακή το βράδυ. Δεν θυμάμαι άλλη φορά τον κόσμο, τόσο πολύ κόσμο, να αράζει για να βλέπει ένα μάτς στο οποίο δεν παίζουμε εμείς, όπως την Κυριακή το βράδυ. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Να ανοίξουμε γραμμές. Να πω ότι στο 2310-287-888 απαντάμε αέρα, βγαίνετε on air για να συζητήσουμε, περιμένουν 5 γραμμές. Να πω ότι χορηγοί δεύτερης ώρας, θα τους πω σε λίγο γιατί τώρα έχουν 5 γραμμές που περιμένουν και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, αλλά κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στα κρέατα ενός μήνα και 5 εισιτήρια. Θα δούμε πώς θα τα κάνουμε τα εισιτήρια. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. Πέσαν μαζί, αυτή ήταν αγκαλίτσα κρατημένη. Θεωρώ ότι ο τρίτος θα βγει. Ναι! Καλημέρα σας! Σε εσάς μιλάμε. Ναι! Ναι! Καλημέρα! Χαίρομαι καταρχήν με το που βγαίνετε. Συμφωνείτε σε όσα έχουμε πει από τις 8. Δηλαδή βγαίνεις και υπάρχει μια θετική διάθεση. Ναι, λες! Δεν λες όχι. Είναι σημαντικό. Τι ωραίο να συμφωνείς με τον άλλον. Πάντα. Με σένα πάντα συμφωνούμε. Αγόρι μου. Πάντα συμφωνούμε. Και να διαφωνούμε. Καλημέρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Όχι, βρε, εντάξει, προς το παρόν δεν έχεις πετάξει τίποτα, καμιά κρυάδα για να διαφωνήσουμε. Ε, κοίταξε. Θα πούμε κάθε μέρα, ναι, λοιπόν. Προς το παρόν είσαι αγώρι, μέσα. Σε αυτά που λες είσαι μέσα. Α, κοίταξε. Δεν μπορεί... έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Όχι, μπορεί να έχουμε και διαφορετική άποψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Αεκτσής χθες μας λέει, και τι θα γίνει, λέει, αν το χάσετε, λέει, αυτός ο ενθουσιασμός, και τι θα γίνει, βρε μπούφο, ήμασταν και πριν από αυτό, δεν θα είμαστε μετά. Εγώ λέω, ομιγέννητο, λέω, ομιγέννητο, λέω, έτσι, να μην γίνει ποτέ. Εμείς οι παοξίδες δεν γίναμε παοξίδες λόγω των τίτλων και αυτά. Ακριβώς. Γίναμε σε αυτή την ιδέα, γίναμε σε αυτό το πάθος, γίναμε σε αυτό το... Που έτσι. Δεν μπορείς να το περιγράψεις με απλά μπορείς. Λόγια. Και πρόσεξε, όχι μόνο δεν γίναμε, αλλά αυξηθήκαμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Χωρίς να υπάρχει η τροφοδότηση από τίτλους που είναι πολύ σημαντική, έτσι. Στο ποδέ, τώρα τα δύο κύπελα, φίλε, δεν θεωρούνται τώρα και το ένα πρωτάθλημα, έτσι. Και θα αυξηθούμε κι άλλο, ακριβώς. Γιατί και τα παιδιά μας αρχίζουμε, τα γαλουχίζουμε σιγά σιγά έτσι, σε απλά. Αυτή την ιδέα. Να σου πω κάτι, είμαστε εδώ σε ένα στούντιο. Δύο εγώ. Και ένα ο Δασκαλάκης, να τα τρία παιδιά μας. Συν τρία παοξάκια εμείς. Βάλε και τα δυο δικά σου, 5. Λέω τώρα. Εντάξει, ένα έχω και θα κάνεις κι άλλο. Θα κάνεις κι άλλο. Μακάρι, αλλά έτσι όπως γίναν τα οικονομικά δεδομένα, όλα τα σκέφτησε πλέον. Άξι. Τα σκεφτόμαστε όλα, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Κανένας από εμάς που έκανε δεύτερο παιδί δεν το έκανε επειδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Έτσι. Πάντα ο Θεός, το πιστεύω πραγματικά αυτό. Αυτόν που γεννάει, αυτόν που ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες και ψυχολογικά, γιατί αυτό θέλει και ψυχολογία, δεν είναι jukebox, ρίχνω το κέρμα και παίζει βρέχει φωτιά στράτα μου, και ψυχολογικά και οικονομικά δεν τον αφήνει ο Θεός, φίλε, αυτόν που κάνει παιδί. Το πιστεύω πραγματικά. Είναι ευλογία μεγάλη, είναι στήριγμα. Απλώς η διαφορά μου, ξέρεις ποια είναι? Ότι εγώ είμαι παοξής και η γυναίκα μου δυστυχώς είναι Ολυμπιακός. Αμά! Τι κόντρα υπάρχει. Αμά, χεριά μου, χάλασες όλο το σκηνικό. Άστα να πάνε. Μπορώ
να το ρίξω πολύ χαμηλά το επίπεδο και να πω μπιμπιπ τον Θρύλο και τον Πειραιά για να βγάλεις ένα παουτσάκι. Εγώ τη το έχω πει. Και μάλιστα να φανταστείς ότι όταν πρωτογνωριστήκαμε με τη γυναίκα μου, έτυχε ρε παιδί μου σε μια παρέα που ήμασταν, ας πούμε, πίναμε καφέ, μιλούσαμε για το πάω και για αυτά. Και πετάγεται ένας φίλος μου και τη ρωτάει, εσύ από τι ομάδα είσαι, λέει, τι υποστηρίζεις? Και γυρνάει, με κοιτάει με ένα βλέμμα, ξέρεις, το στυλ, όχι τι να πω τώρα, τι να πω. Και λέει, είμαι Ολυμπιακός και μένουμε 5 άτομα με το στόμα ανοιχτό. Και λέμε, καλά, πώς? Ένα, λέει, μάλιστα εκείνος ο παίκτης, λέει, με το μουστάκι. Με το μουστάκι? Ο Φρέντι Μέρκιουρι? Ο Αναστόπουλος? Ο Αναστόπουλος. Όχι, ρε φίλε! Της άρεσε αυτός ο άνθρωπος και έγινε Ολυμπιακός. Και τρελαίνεσαι. Εκεί με τις ρεξόνες αυτά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Με τις ρεξόνες, εκείνη η διαφήμιση που έπεσε μας έκαψε. Μας έκαψε τη γούνα. Αυτά να πάνε. Τέλος πάντων, πήρε ένα μετά, άρα το σώζει. Το σώζει. Και σε θέμα γούστου και σε θέμα ομάδας. Οπότε πιστεύω ότι στο τέλος εξηλαιώθηκε. Αθώα η κατηγορουμένη! Αθώα! Ευτυχώς που έχω το γιο μου και λέει συνέχεια, είναι και μικρός, είναι 7 χρονών. Ναι. Λέει, μαμά, μη σ' ακούσω, λέει, να μιλάς, λέει, για Ολυμπιακό. Θα μιλάς μόνο για τον ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Έτσι. Έτσι. Έλα. Αγόρι μου. Πες λοιπόν, μου λίγο Βαγγέλης, να σε βάλω κλήρωση. Βαγγέλης 760. Έγινε, Βαγγέλη. Άντε, καλημέρα, φιλό. Σε χαιρετώ. Έτσι. Ζου μου σου λέμε. Ζήστε το όλο αυτό. Είναι υπέροχο, ζήστε το. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε το καινούργιο κομμάτι του Μάκη Δημάκη? Το πέταξα τη Βέρα μου. Όχι, Κωσί, καινούργιο, γράφτηκε την Κυριακή το βράδυ. Για πες. Έχω βρε φίλε να σου πω για τον Μποτία. Αχ, κλαίω Μποτία, κλαίω Μποτία. Δεν είναι αμαρτία. Τι αδικία, τι αδικία. Να κλαίει ο Μποτία, να κλαίει ο Μποτία. Ότι έχει γίνει σου ξένα, ξέρεις. Λοιπόν, και δύο τα δικά μου παοξάκια. Μπα, μπράβο. Σωστά. Δύο τα δικά μου παοξάκια. Όχι, να σου πω κάτι. Λέω ρε παιδί μου, εγώ είμαι ένας, έτσι. Είμαι ένας. Φέρνω δύο παιδιά στον κόσμο, τα κάνω και τα δύο ΠΑΟΚ. Εδώ, ο Σωτήρης. Τα δύο, ο άλλος. Άλλους δύο, άλλους τρεις. Δηλαδή, απλά πράγμα πώς γίνεται να αυξάνεται ο λαός. Να, πώς γίνεται. Εδώ, να σκεφτώ 10 ακροατές που ξέρω που ήταν μεμονωμένος. Ένας ήταν, έτσι. Παντρεύτηκε ο ακροατής. Να δύο παιδάκια ο καθένας. Να δύο ένας, να δύο άλλος, να. Α, πώς γίνεται, φίλε. Αυτοί είμαστε πολλοί, εντάξει. Τέλος πάντων. Αύριο προσοχή μεγάλη. Να περάσουμε στο κύπελλο, να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία. Θα ασχοληθούμε και αύριο το πρωί εκτενώς. Μην νομίζεις ότι. Σωστά. Δεν υπάρχει. Και το νου μας. Επειδή είναι τσικνοπέμπτη, θα τσικνήσουμε βλέποντας ΠΑΟΚ. Εννοείται. Και όλα καλά. Άνετα πιστεύω θα το δούμε χωρίς άγχος, χωρίς. Όχι. Τι θα γίνει. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Πες μου τα τρία τελευταία. Λοιπόν, Κωστή, 600. Φιλιά, γεια σου Μανώλη. Γεια σου Τσουκνίδα. Bye. Τηλεφωνείτε και στο 2310-287-888 και εκτός αέρα και λέτε, θα το κάνουμε έτσι αφού είναι εδώ η Μαριλής, θα λέτε οι 5 που θα πάρετε τηλέφωνο, θα σας βάλω στην κλήρωση, 5 από εσάς θα πάρετε εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Λάρισα. Όλοι οι υπόλοιποι θα μπείτε στην κλήρωση για τη σακούλα με τα κρέατα ενός μήνα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Γεια σου ρε στράτε! Αυτό που ήθελα να πω που λέγατε και πριν είναι ότι ο Θεός δεν αφήνει κανέναν, είτε έχεις παιδιά είτε δεν έχεις, ας πούμε, και μην απελπίζετε κανένας. Έτσι, όσα παιδιά και να κάνετε. Το λέμε, εγώ το λέω παιδιά, γέννησα το γιο μου, τον γέννησα μέσα στα capital control, έτσι. Αφήστε τα οικονομικά στην άκρη. Όσα παιδιά και να έχετε θα βρείτε, θα τα είσαι. Μου λέει τότε η Γεωργία, λέει, τι θα κάνουμε, λέει. Μέσα στο καλοκαίρι ήταν να γεννήσει με την κοιλιά μέχρι εκεί. Το 15. Που δεν ξέραμε. Θα υπάρχει δραχμή, θα υπάρχει ευρώ. Θα πτωχεύσουμε, θα κλείσουν όλα, ραδιόφωνα, χορηγία, αυτά. Λέει, θα υπάρχουν κλινικές. Πού θα γεννήσουμε, λέω. Κιλκής, Φάτνη, Αλογάκια, Αγελαδίτσες. Χνότα. 0-1. Τι σε απασχολεί. Αυτό είναι.
Τελείωσε. Ο μεγάλος έτσι γεννήθηκε, δεν πήγε σε κανένα resort, εν σπα. Έτσι, να πούμε... για να φανταστείτε ότι κάποιοι αγωνίζονται πάρα πολύ για ένα παιδί και μακρύνουν για αυτό. Καλά, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία έτσι, να κόψεις, να κόψεις ή να διώξεις παιδί, έτσι. Ούτε καν αυτό, ούτε καν σαν σκέψη. Ναι, εφόσον δεν θες, προσέχεις, αν είσαι τόσο πια ερωτιάρης και δεν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, προσέχεις να μην φτάσεις μέχρι εκεί. Άμα φτάσεις μέχρι εκεί, μετά είναι φόνος, αδερφέ. Έτσι, και κάτι σου λέω να πούμε ότι ξέρεις, μπορεί να θυμάσαι την κατάστασή μου ότι αγωνίζονται πολύ για ένα παιδί, να αποκτήσουν ένα παιδί, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω μόνο τα δύο παιδιά μου έχουν 6 χρόνια διαφορά το ένα με το άλλο. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. 6 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποτέ. Ο Θεός πότε στο δίνει. Απλά πράγματα. Έχει δίκιο βέβαια ο κόσμος, ο άλλος είναι άνεργος, φίλε. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει μετά τα χρήματα, είναι και η ψυχολογία. Πώς να μπω στη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει και μια διάθεση, έτσι, το καταλαβαίνετε. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά να φανταστούμε, ας πούμε, λίγα χρόνια πριν, ολόκληρες οικογένειες, ας πούμε, με 5-4 και με 5 παιδιά ζούσαν σε ένα δωμάτιο. Φυσικά. Και περνούσαν και πολύ φυγής, έτσι. Φυσικά. Γι' αυτό λέω. Προχωρήστε, μην το σκέφτεστε και ο Θεός δεν τον αφήνει. Εγώ το λέω εγώ που πιστεύω, μπορεί να μην πιστεύετε. Αυτό που γεννάει παιδί, φίλε, δεν τον αφήνει ο Θεός, έτσι. Έτσι, θα του φέρει κάποια πράγματα. Μπορεί να ταλαιπωρηθεί. Αύριο έχουμε αγώνα. Ναι. Τα μάτια μας είναι εκεί πέρα. Αλλά επειδή δεν θέλω να δικήσω και τον αντίπαλο, τον ατρόμητο, την Κυριακή θα είμαι ατρόμητος. Θα τον υποστηρίξω, ας πούμε. Έτσι. Για τον αγώνα. Έτσι. Και ελπίζω, ας πούμε, να βγει και στην τρίτη θέση να πάρει ένα έτσι. Καλό. Δεν μου λες, είναι Ολυμπιακός ατρόμητος ή ατρόμητος Ολυμπιακός. Και εγώ πιστεύω ότι θα το ματακονιάσει ο Ατρόμητος, θα το κάνει κεφαλοκλείδωμα την Κυριακή. Αιγυπτιακή αφάνα. Δραστήριε εραστή. Ανήσυχο αγόρι. Από σένα ειδικά, που ήρθες και χαιρετούσες μπροστά στη θύρα 4, προς τιμή σου, θέλω ένα τεμάχιο. Από σένα, εσύ ξέρεις, εσένα λέω με την αφάνα, εσύ περίεργος, εσύ ξέρεις, εσύ λοιπόν. Γεια σου Στράτε μου. Βάλουν όλοι. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 2.42. Φιλιά, ζούμου σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Παίρνετε και έξω στη γραμματεία μας, στη Μαριλή, στο ίδιο νούμερο. 287-888 με το 23-10 μπροστά. Η Παλαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικές γεύσεις, χορηγός δεύτερης ώρας, καταπληκτικά πράγματα. 705-750 τη Λιβεριά με Diego Pancetta. Είπα καλόε, αλόι με μύρτιλο στο 2312, 200-500, δύο μπουκάλια αλόι με μύρτιλο, ειδικά για το ζάχαρο, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, 49,90. Είπα χαλβάς, Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς, στέλνει σε όλο τον κόσμο εξαγωγές σε Αυστραλία, Γερμανία, Πολωνία, Αγγλία, Σουηδία, Αυστρία, Βουλγαρία. Αυθεντικός πολίτικος χαλβάς νούμερο 1. Όποιος δοκίμασε ζαλίστηκε με καταπληκτικές γεύσεις. Η οικογένεια δύο γενιές πίσω. Τα εγγόνια συνεχίζουν την παράδοση, τη μακρά παράδοση των παππούδων που έφεραν τη γεύση, την αυθεντική, την πολίτικη από τα Άγια Χώματα, από την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα σας! Ναι! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Με ρίμαξες, ρε φίλε. Με ρίμαξες όλη τη βδομάδα. Γκάχα, γκούχα, γκάχα. Σκόλισα. Σας κολλάω. Είναι τόσο στενή η σχέση, φίλε. Είναι τόσο interactive. Με ρίμαξες, σου μιλάω. Μα κάπου θα οδηγούσε αυτό. Όταν κάθε μέρα είσαι σε επαφή με τον άλλον, με τρέλανε. Έτσι. Και δεν ήθελες να φας τη ρόπτα να γίνεις καλά και την πλήρωσα. Τέλος πάντων, πάλι δεν τόσο. Αλήθειες λες. Στο πρικισμένο κορίτσι. Με τον Όλυμπο και τον Κίσεβο τα δύο βουνά μαλώνουν. Έτσι. Που είναι, ξέρεις τι ομάδα είναι αυτή, ε. Είναι Βίζας Μεγάλων. Ναι. Ναι, εννοείται αυτό. Λες να ακούει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ακούει. Δεν γίνεται, έτσι. Όχι, δεν γίνεται. Εκτός ασφαλούς. Ξέρεις ότι άμα πούμε διεύθυνση θα έχει τουλάχιστον 30 άτομα ώρα σε 5 λεπτά. Έτσι. Ναι. Έχει γίνει με περίπτερο παλιά. Λοιπόν, ουρές κανονικά με χαρτάκι όπως στο σούπερ μάρκετ, στα κρέατα και στα τυριά. Ναι, Νικόλα ναι. μου, σε ακούω αδερφέ μου, πες μου. Εσύ προηγουμένως άκουσα κάποιον ο οποίος είχε κάνει την επανάστασή του, ήταν μικρός και ήταν Αθηναίος και έγινε αντί να γίνει Ολυμπιακός. Κάτι τέτοιο δεν είπε ένας συνακροατής.
Ότι πώς, όχι, γεννήθηκε στην Αθήνα και χωρίς να είναι, χωρίς να είναι κάποιος άλλος ΠΑΟΚ, έγινε ΠΑΟΚ από μικρός. Και μάλιστα είχε φύγει από το σπίτι και τα λοιπά. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Εδώ άλλος, ναι, έκανε ο καθένας την πανέστατη. Εγώ ήξερα ένα παιδί, ένα παιδάκι γύρω στα 13-15 χρονών, που απείλησε την οικογένειά του, τη μάνα του συγκεκριμένα, της λέει, δεν με αφήσει να περάσω, θα πεδίξω τον μπαλκόνι. Όροφος. Πρώτος αλλά υπερυψωμένος, δηλαδή. Πρώτος αλλά υπερυψωμένος. Θα το δεχτώ σαν απειλή πραγματική, αν μου έλεγες ισόγειο και τα λοιπά, ή μη υπόγειο, ναι. Όχι, όχι, ισόγειο όχι. Και μοφοριά να δεις, ύφος και μούτρα και... Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι τον αφήσαν αυτόν, πήδηξε από τον μπαλκόνι, έπεσε κάπως στραβά και μετά τους αφήνουν αυτούς και γίνονται ηχολήπτες, φίλε. Και τους φορτωνόμαστε. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω τι εννοείς. Α, και ένα τελευταίο για να μην καθίσω άλλο τη γραμμή. Ναι. Κάτι, με λέγατε, κάτι σπασμένα καρεκλάκια που είχε στα Γιάννα. Ναι, τα πέταξαν οι οπαδοί των Ιωαννίνων, έτσι δείχνει το βιντεάκι. Που είπε ότι ευτυχώς έχουμε βιντεάκια. Ναι. Μα δεν το κάνω το βίντεο. Ο Άκης δεν πήγε εκεί. Βεβαίως. Άρε, τρώγεστε ρε κουφάλες. Τρώγεστε. Πάλι θα με βάλετε να τρέχω. Φιλιά, γεια σου Νίκο! Τι αλήτες που είστε, τι αλήτες. Ε, τρώγεστε πραγματικά ξύνεσαι στην κλίτσα, ε. Ναι, γεια σας. Ναι, ναι, ακούγομαι. Βεβαιότατα. Έλα, έλα. Ε, γεια σου Κώστα. Καλώς το παιδί. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εσένα. Και τελευταία! Όχι, ρε πάντα. Αγόρι μου, το όνομά σου. Χρήστος. Χρήστος, μπράβο. 16 φιλί, έτσι είναι. Μπράβο, ρε Χρήστο. Λοιπόν, επειδή θέλω να πω κάτι δηλαδή. Αυτό που είπε ένα παλικάρι από την Αθήνα και πήγε, που είπε για τα καρέκλα. Κλάκια. Στο σημείο που μας είχαν, εμείς δεν είχαμε καρεκλάκια εκεί. Ήμασταν σε... Ναι, και σωστό. Και ήταν ένα πέταλο. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 αντεκλήσεις από κάποιους οπαδούς από τα Γιάννενα. Αυτά ναι. Δεν έγινε τίποτα, αδερφέ μου. Χρήστο, δεν χρειάζεται να λέμε. 5 δικοί μας αντιδράσανε, τίποτας απολύτως. Όλο αυτό στείνεται από ένα συγκεκριμένο site της Αθήνας. Όχι μόνο από ένα, από πολλούς. Και σήμερα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Συγκεκριμένος δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να πω το όνομά του. Δεν χρειάζεται, γιατί να θα του κάνουμε αβάντα. Να του κάνουμε και αβάντα και διαφήμιση. Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί φοβούνται να παίξουν στην Τούμπα. Ακριβώς. Θα έρθουν εδώ στη γεμάτη Τούμπα και θα γίνει αυτό που πρέπει. Συνεχίζουμε. Έτσι, αγοράκι μου. Προσοχή στον κόσμο του ΠΑΟΚ να είναι πονηρός. Ακριβώς. Να βλέπει λίγο έτσι. Παραπέρα, δηλαδή, έτσι. Και παρατηρώ πως όλοι έχουμε εφιστήσει την προσοχή μας μόνο στον Ολυμπιακό, με όχι, ωμέγα όχι. Πάντα. Όχι βέβαια, γράφετε. Όχι βέβαια. Ναι, με ωμέγα έτσι. Όχι και η ΑΕΚ μου λουχτεί, ποτέ. Ακριβώς. Χρήστο, είναι μια ομάδα βασική μας αντίπαλος, θέλει. Βασική μας αντίπαλος που πάει στο μούχτι και η ΑΕΚ πήρε σφυρίγματα και ευνοήθηκε. Αλίμονο. Και όχι μόνο αυτό, παίζει με, έχει 2-3 παίχτες και παίζει με ένα φοβερό, με μια δύναμη ρε παιδί μου. Είναι πιο ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και αυτό. Αγωνιστικά, στα Γιάννενα από ό,τι είδα δηλαδή, δεν ξέρω αν το συνεχίσουμε, αλλά το δίδυμο Σακόφμα Ουρίτσιο μου φάνηκε πολύ αργό για μεγάλα μάτς. Ναι. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει. Σίγουρα. Νομίζω ότι θα μπει ο Πουλέν σε λίγο εκεί. Πέσαμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαν όλοι. Πάμε σε διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο. Καλέστε δηλαδή έξω στο 2310-287-888. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλείτε. Αφήνετε το όνομά σας και τα 3 τελευταία ψηφία στην Μαριλής για τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολίο Άγγελος στη Νεάπολη. Και λέτε αν θέλετε για εισιτήριο. Πέντε από εσάς θα κληρώσουμε για εισιτήριο για τον αγώνα της Δευτέρας. ΠΑΟΚ Λάρισα. Έρχεται ο Αλέξης. Αμάν, θα ασχοληθούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε Παρασκευή και Δευτέρα πρωί. Έτσι. Προς το παρόν, το νου μας. Εδώ είμαι, Γερδιονύση. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε για το τελευταίο 20 λεπτό, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Ζουμουσάκια μου, εδώ είμαστε. Να πω ότι τελευταία φορά το λέω γιατί σας έχω ζαλίσει τα ούμπαλα και τον έρωτα γενικότερα. Σας τα έχω κάνει αερόστατα, διαφημιστικά, ζέπελιν. Ότι όμως, γιατί δεν είναι όλοι από την αρχή κουρδισμένοι,
κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα για τον αγώνα της Δευτέρας. Παίζουμε Δευτέρα 7.30 και επίσης μία σακούλα με τα κρέατα ενός μήνα. Τα κρέατα ενός μηνός από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Και εδώ στον αέρα βγαίνετε και τα λέμε τα ονόματά σας. Αν δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα για τον Α ή Β λόγο, τότε έξω στη Μαριλής κρατάει και αυτή τη λίστα με το όνομά σας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Κωστή μου, Νίκος από Λάρισα. Γεια σου ρε Νικόλα. Τι γίνεται ρε φίλε. Είχα καιρό να σε πάρω ρε φίλε. Έχω... Τι κάνεις. Όλα καλά αδερφέ. Ζουμουσού αγοράκι μου. Ζουμουσού, ζουμουσού, ζουμουσού. Και τη Δευτέρα θέλω μια πεντάρα περιποιημένη έτσι για να γουστάρω. Τι βγάζουν, γιατί... βγάζουν γλώσσα δεν εκεί. Άλλο. Βγάζουν γλώσσα δεν στη Λάρισα. Δεν μπορώ. Σε έχουν ζαλίσει. Δεν μπορώ να. Και δε, πέρα από τους Λαρισαίους, όλοι έχουν. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε πάνω. Εγώ τώρα σε πήρα, δηλαδή τηλεφωνικά είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ να ακούσω πουθενά. Δηλαδή ακούω, αν ακούσω κανέναν άλλον σταθμό και τέτοια. Ακούς αθηναϊκούς. Δεν μπορείς να φαντάσεις. Ε? Αθηναϊκούς. Δεν πιάνεις κάτι άλλο. Δεν πιάνεις κάτι άλλο και την αίρα, τίποτα άλλο. Λίσα, δεν μπορείς να φανταστείς. Λίσα. Δηλαδή τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που λένε. Τραβάς τα μαλλιά σου. Αυτό που ξεστόμησε ο Κυρσάβας, αυτό που είπε ο Κυρσάβας μέσα στα πολλά που λέει, ότι να ξέρετε δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο καημός. Δηλαδή μεταξύ τους αυτοί, αν το πάρει, αν το χάσει ο Γαύρος. Και το πάρει η ΑΕΚ. Αν το χάσει η ΑΕΚ, το πάρει ο Γαύρος. Επειδή αυτοί οι δύο είναι τώρα. Ο Βάζελος είναι εκτός. Δίνει μάχη για την κατηγορία. Η πρεμούρα τους, δηλαδή και τους δύο αυτούς, τους ενώνει αυτό το πράγμα. Μην τυχόν και το πάρει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Πώς γουστάρω, ρε φίλε. Πώς γουστάρω. Γιατί όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά θα γίνει. Θα γιγαντιωθεί. Μα αυτό, ρε φίλε. Τελείωσε μετά. Τέλος. Το ξέρουν ότι τελείωσε. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουν. Γι' αυτό μυρίζει φόβο παντού. Τους βλέπεις, είναι σε πανικό, αλλά... είναι σε σύγχυση. Εγώ δεν μπορούμε, το έχω καημό ρε παιδί μου, δηλαδή να πιάσω έναν σταθμό τον οποίο να είναι από εκεί πάνω. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Θα έρθεις, δηλαδή, θα έρθεις τη Δευτέρα. Κωστή μου, δυστυχώς με τη δουλειά και με αυτά δεν μπορώ να έρθω. Είναι εργάσιμη, λογικό. Είναι Δευτέρα και είναι εργάσιμη. Είναι τέτοια και δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα να ανέβω και να γουστάρω. Δηλαδή να γουστάρω τόσο πολύ. Δεν δηλαδή, μου λες, ήρθες φέτος καθόλου. Ανέβηκες καθόλου φέτος. Ήσουνα σε κανένα μάτς. Κωστή μου, φέτος δεν μπόρεσα καθόλου. Όχι, δεν θέλω να πω στο τέλος, στα καλά μάτς. Αυτό περιμένω. Περιμένω, μακάρι να μπορούσα. Το θέμα δεν είναι, θέμα είναι το πιο πολύ ας το πούμε οικονομικό, γιατί τρέχουμε όλη μέρα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Όπως το λες. Δηλαδή τι να στηρίσω, με είδες στο εμπορικό, ήρθα πάνω, ήμουν πάνω, είχαμε τον πιτσιρικά, ήρθα για ψώνια δηλαδή για τον πιτσιρικά να τον κάνω τα δικά του τα χατήρια. Ναι, τι να κάνεις, για τα παιδιά μας, δηλαδή, εντάξει, τα παιδιά μας, Αλλά όμως είναι μεγάλη ευχαρίστηση, εντάξει. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ στη Λάρισα, είμαστε πάρα πολύ ΠΑΟΚτζίδες. Όταν λένε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά... Το ξέρω, υπάρχει όμως μεγάλη έχθρα, μεγάλη ομίσος και από τους Λαρισαίους. Οι Λαρισαίοι δεν μας χωνεύουν, δεν τους συζητάμε. Δεν μας πηγαίνουν καθόλου. Δηλαδή εδώ μόνο μπουνιές που δεν παίζουμε. Μόνο μπουνιές που δεν παίζουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε να δούμε κανένα μάτς. Και λες τώρα να πούμε να μην εκδηλωθώ. Πηγαίνει σε κανένα προποτζίδικο δικό σου άτομο, ξέρω εγώ, που σε ξέρει, έτσι ώστε άμα γίνει κάτι να τουλάχιστον να επιβούν, να μην γίνει τίποτα. Που κάποτε για να πάρει πρωτάθλημα, το δίκαιο πρωτάθλημα η Λάρισα, έφυγαν πούλμαν από εδώ και πήγαν να στηρίξουν τους Λαρισαίους. Και εκείνος ο οποίος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, αν δεν το έπαιρνε η Λάρισα, ήμασταν εμείς, αδερφέ. Το ξεχνάνε αυτό. Για ένα φυσικά το τραγικό συμβάν. Δεν το τραγικό, αυτό, το αυτό τραγικό. Είναι. Έτσι, είναι λοιπόν, το οποίο είναι. Έτσι, εγώ μιλάω τώρα για την περίπτωση αυτή που έφυγε το Πούλμαν και τα Πούλμαν έφυγαν από εδώ να στηρίξουν στα μπλόκα τους Λαρισαίους για το δίκαιο αγώνα τους για να πάρουν το πρωτάθλημα, το οποίο το στερήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ποια άλλη ομάδα θα το έκανε αυτό, φίλε? Κανένας. Άλλος λαός. Τίποτα. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Δεν μπορείς να δεις εδώ τι λένε. Δεν μπορείς να φανταστείτε. Νταμιτζάνες. Ξίδι σε όλους. Ξίδι. Έτσι είναι όλοι. Δεν πειράζει. Αγόρι μου. Το μόνο καλό που έχουν ότι έχουν μεγάλη έχθρα τώρα με τον Γκούλια. Δηλαδή γίνεται χαμός, γίνεται ένα σπανικό. Να λοιπόν που θα βρούμε και μία κοινή συνισταμένη.
Κοίταξε, ο Κούγια σήμερα είναι, εχθρός τους, αύριο θα είναι φίλος τους. Δεν είναι, είναι γυαλοκαθαριστήρας. Η γρήγορη σκάλα. Άστο, δεν τον πιάνει τώρα, φίλε. Λοιπόν, πάντως θέλω μια περιποιημένη πεντάρα έτσι για να το γουστάρω. Δηλαδή να πάω το απόγευμα να πάω να το δω και να γουστάρω δηλαδή την πεντάρα, να πούμε έτσι. Έγινε, Νικόλα! Λοιπόν, χάρηκα, Κωστή μου. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, είσαι γερός. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια σου, Νικόλα μου. Πιστός ακροατής από τη Λάρισα χρόνια. Καλημέρα σας. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο που πήρε εκτός αέρα στη γραμματεία και μας ακούει στη Βραζιλία. Και εκεί αμέσως κάναμε την συνειρμικά ήρθε η σκέψη με τον άλλον καμένο της υπόθεσης εδώ. Σωτήρη, λέω, φαντάζεσαι, εκεί πηγαίνουν οι κοπέλες στο γραφείο με τα Brazilian όλες. Σας έφερα το φάκελο από το εμπορικό. Ναι, βεβαίως, ο διευθυντής με φτερά και τέτοια. Όλα καρναβάλι, πιστεύεις? Και όλες έχουν τέτοιους ποπούς. Ε, κανονικά, φίλε, τα πάντα όλα. Και με αυτοκόλλητα στα ζιαβή, μόνο. Ναι, να κυκλοφορούν έτσι, όλο το χρόνο. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Δεν πάτε καλά, ρε. Πάει το χάσατε, ρε. Δεν είναι φοβερό να ονομαστεί ο κόλος, ο συγκεκριμένος θέλω, λέει, Βραζιλιάνικο ποπό. Δηλαδή, πώς λέμε μάρμαρα πεντέλης, τρίγωνα πανοράματος, ρε παιδί μου. Τη διώχνουν από εκεί, ξέρεις. Δεν υπάρχει. Τη διώχνουν. Δεν μπορεί να δουλέψει κανένας. Λοιπόν, θέλω να σε απαντήσω στο ερώτημά σου, στο αν το χάσετε. Ναι, όχι στο δικό μου. Σε αυτό που αιωρείτε από διάφορους. Ναι. Λοιπόν, γυμναστική έκανες μικρός. Ας πούμε ότι δεν ήμουν και πολύ φανατικός της γυμναστικής. Ναι, ας πούμε, την ανάταση την ξέρεις. Βεβαίως. Πίσω να τεντώνεσαι, ξέρεις. Εννοείται. Κάνεις πίσω αστραγάλους όταν ήσουν πιο αδύνατος. Μπορώ για να εκτελέσω αράουτ να πιάσω τις φτέρνες μου. Λοιπόν, αυτή την κίνηση θα κάνω. Τίποτα άλλο. Εμένα, φίλε, δηλαδή. Ήμασταν πάω γιατί πήραμε όλα αυτά τα πρωταθλήματα τόσα χρόνια. Όχι, ήρθε το μήνυμα χθες από τον ΑΕΚΤΖΙ. Ήρθε το μήνυμα, επειδή έχουμε τις γραμμές πολλές και πολλές φορές. Δεν να απαντάω σε βλακίες. Ναι. Όχι, πρόσεξε. Αυτός ακούει ότι είμαστε σε έναν ενθουσιασμό που δεν μπορεί να τον εξηγήσει. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει τίποτα, έτσι. Εμείς σου λέει αυτοί, γιατί βρίσκονται σε μια τέτοια ψυχική ανάταση. Εμείς κρίσεις πολλές έχουμε διαχειριστεί. Αυτή ούτε μία. Θυμάσαι όταν έπαιξε play-off για να πάει από δεύτερος στο Champions League ο Δαφνοχριστεφανωμένος. Ναι, ναι, βέβαια. Τι βγήκε? Τίποτα. Όχι, ρε, μας κόψανε, φίλε. Τι βγήκε τούτο. Ξαναπάρε, Παναγιώτη. Πέσανε. Τι βγήκε τούτο, το ξυπόλυτο κεφάλαιο για τσπάγια δεν είναι που δεν βγήκε. Βγήκε από το κτίριο απλά, δεν βγήκε πουθενά. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε, γεια σου, Σαλίγκαράκι μου! Καλώς το Σαλίγκαρο! Εσύ, μια εβδομάδα να σε πάρω δεν θα μπορέσω, αλλά δεν γίνεται. Τι φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Φτύσε μας. Γιατί την άλλη φορά που κάποιος είπε βγαίνουν πολλές γυναίκες, κάναμε να ξαναδούμε γυναίκα 42 ώρες. Άσε, Γιώργο, είχε μεγάλο μάτι, Γιώργο. Όχι, βγήκανε μετά, το πήρε πίσω. Αλλά προσέχετε καλά! Την επόμενη μέρα όμως σου πήραν τηλέφωνο. Όχι, αλλά την προηγούμενη φορά που είπαμε τι γίνεται με τα μηνύματα. Χαμός με τα μηνύματα, είχαμε μετά θέμα με τα μηνύματα. Δηλαδή... Αυτό σου και την επόμενη μέρα έπεσαν τα τηλέφωνα. Κανονικά, φίλε. Γκρεμίστηκαν τα πάντα. Σαλιγκαράκι μου, για πες. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Κώστα, τώρα τι γίνεται με αυτή τη. Θα φάμε τιμωρία τελικά. Όχι, βέβαια. Τιμωρία έδρας. Όχι, βέβαια. Μα για ποιο λόγο να φάμε, δεν υπάρχει, γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Αυτό ακούγεται. Δεν υπάρχει, δεν ακούγεται. Αυτά είναι από αυτούς που περιμένουν τώρα μείον τρεις και καμιά δύο-τρεις αγωνιστικές για τα έσχη που γίνανε με τις Μολότοφ και τις μάχες σώμα με σώμα στο Καραϊσκάκης. Κοιτούν να πιαστούν και να πατήσουν κάπου για να ισοφαρίσουν την κατάσταση. Δεν γίνεται. Καλά, έχουμε και εμείς εδώ κάτι δημοσιογράφους όμως. Έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι δημοσιογράφους που είναι πολύ, πολύ, πολύ υπουλή, ρε φίλε. Πληρωμένοι είναι, τι είναι. Κάθε ένας τι είναι, ρε, για φίλε, το τι λέει κρίνεται. Και ο κόσμος, ευτυχώς ο κόσμος, έχει κριτήριο να καταλάβει. Βγαίνει ένας σε μια τηλεόραση που δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ. Είναι ένας καράφλας, δεν λέω το όνομά του. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Είναι. Δηλαδή, ο Τέλης Αβάλας. Α, μπράβο. Ας το πούμε, okay. Τέλης Αβάλας. Ο Τζέισον Στέιθαμ.
Μην ασχολείσαι, αγόρι μου, μην ασχολείσαι. Και μου μιλάει τώρα για τον Πάγο. Και κάθεσαι και τον ακούς εσύ. Όχι. Τι όχι. Στο έβλεπα για τις μεταγραφές που έλεγε που κάναμε καιρά και μετά... Από εκεί θα ακούς για τις μεταγραφές. Έχουμε πει χιλιάδες φορές. Στο άρθρο έβλεπα. Έχουμε πει χίλιες φορές, Αλιγκαρέ μου, το λέω με πολύ αγάπη. Όταν κάτι μας εκνευρίζει και δεν το γουστάρουμε, δεν το επιλέγουμε. Είναι η θεωρία της κορδαλιάς. Το να παραγγέλνω σκορδαλιά και μετά να γκρινιάζω γιατί μου μυρίζει και δεν τη γουστάρω, είναι λάθος. Υπάρχει κουμπάκι. Όπως κάποιοι δεν γουστάρουν τη φωνή μας, τη φάτσα μας, την ομάδα μας, το ύφος μας, τα τραγούδια μας, την εκπομπή μας και δεν μας ακούνε. Λοιπόν, έτσι δεν ακούτε και αυτούς που σας εκνευρίζουν. Το να τον ακούς. Και μια άλλη παρατήρηση. Να κάνεις ό,τι θες. Θέλω να στείλω τα συλληπιτήριά μου στον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Γιατί κρίμα ρε ο Μποτία ρε γάμο, κρίμα ρε. Μεγάλη λύπη, μεγάλη φίλε, πότισαν, ναι. τίποτα. Έκλαιγε μέσα από διτήρια. Έκλαιγε. Ποτάμια. Το Μάκ το δικό μας το σκεφτόταν που όχι. Έκλαιγε όταν έβγαινε που δεν του δώσανε τον πέναλτι εδώ και τιμωρηθήκαμε και μείον τρεις. Αυτά τα ξεχάσανε. Μπορούμε να πούμε 250 άλλα περιστατικά. Εγώ ένα μόνο λέω, με το Μάκ, το θυμάσαι αυτό. Φυσικά. Πώς έκλαιγε το άνθρωπο. Φυσικά. Που δεν του δώσαν τον πέναλτι. Φυσικά. Βγήκε ο Καπίνο και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησε να ξεπλέκεται το pullover. Ναι. Της διαπλοκής και αυτής της προηγούμενης κατάστασης. Αυτός ο Μποτία που έσπρωξε το διατητή δεν πρέπει να φάει τώρα πέντε αγωνιστικές. Όχι, γιατί έγραψε ο Παπαπέτρου, λάδι το βγάζει, γράφει μέσα ότι για διαμαρτυρία μόνο. Και όχι για πράξη, έργο πράξη βία, πώς το λένε. Δεν τον έσπρωξε, τη μία θα τον έριχνε κάτω. Επειδή δεν τον έριξε με τη μία, προσπάθησε και δεύτερη. Δεν είναι κακό. Είχε και μια δεύτερη προσπάθεια. Τα είδε τα βιντεάκια μέσα στο Γαρεσκάκι την Κυριακή. Τα είδα όλα. Όλα τα είδα. Ευτυχώς που τράβηξε ο Βέλγος. Να δω τώρα πού θα κρυφτεί ο Μαρινάκης. Τι να κρυφτεί. Αλλά. Τα βίντεο δεν τα δίνανε πέρσι, έτσι δεν είναι. Οι κάμερες στο Καραϊσκάκη λειτουργούν. Όταν λέμε κλειστού κυκλώματος, δεν εννοούμε να είναι κλειστό το κύκλωμα. Λέμε. Κλειστό για αυτούς, ρε φίλε. Ναι. Έγινε Σαλιγκαράκι μου! Σε φιλό! Σε φιλό! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα ρε Κωστή! Έλα γόρι μου! Να μην τιμωρηθεί ο Μποτία ποτέ! Ο Μποτέ! Ποτέ! Ο Μποτία ποτέ! Ποτέ! Και τα δύο γκολ από αυτόν μπήκαν! Να είστε λίγο πονηροί ρε! Σωστό! Να είστε λίγο πονηροί! Σωστό! Θα με πεις και ο άλλος που θα μπει αυτόν γκολ βάζει, αλλά τουλάχιστον αυτός εδώ είναι πιο καλός! Και ο άλλος τιμωρήθηκε! Όχι, ο Νικολάου θα παίξει. Ο Νικολάου! Ναι, όχι ο Νίκος, άλλο. Ο Νίκος δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν παίζει ούτε ο Έγγελς γι' αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτός να παίξει. Εντάξει. Ο άλλος είναι πιο καλός. Και τώρα ξέρεις, πόσους βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός, ξέρεις? Που δεν απασχολούμαι. Όχι, πες μου, θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάπου 23-22 εκεί μέσα. Ναι. Και 42 που έχουν δέκατος, ναι. Πόσο πάνε? Για πες, που θες να καταλήξεις. Το θέλω να καταλήξω, ρε Κωστή. Ναι. Θα πέσει ο άλλος, μπορεί να δώσει τους βαθμούς, θα βγει νέος νόμος. Θα τα δώσει στον αδερφό του, πού θα τα δώσει, εμάς. Ναι, μάλιστα. Τι μάλιστα. Ήδη άρχισαν από σήμερα, αρχίζουν οι πτώσεις. Μείον 3 θα φάει αύριο, ο κόκκινος. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός αρχίζει να τρώει μείον 3 εδώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν τα πάντα για να το σώσουν το βάζελο. Να ξέρεις. Ναι. Μην το λέτε αυτό. Τι να πούμε. Να πούμε ότι θα πέσει. Δεν θα τον αφήσουν. Δεν θα τον αφήσουν να πέσει, να ξέρεις. Μόνο αν θέλουν οι ίδιοι να πέσουν. Αν θέλουν να πέσουν όπως έπεσε η ΑΕΚ, τότε. Okay. Ούτε ασχολούμαι με αυτούς. Δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα. Στο έχουμε. Παναθηναϊκό γίνεται μπάχαλο. Βλέπεις. Άκη μου. Και στο Γιαννακόπουλο. Φυσικά και βλέπω. Τους κάνανε έξωση από τα γραφεία, ρε. Τους κάνανε. Τους πετάξαν. Τους πετάξαν έξω από τα γραφεία. Τι έξω από τα γραφεία, τι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνου, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνου με τον Αλαφούζο είναι σκοτωμένοι, δεν μιλάνε εδώ και 2 μήνες σχεδόν, 1,5. Ναι. Δεν μιλάνε καθόλου, βλέπω έναν στον τον άλλον από μακριά και φεύγουνε. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα δεν εμείς το νου μας, Άκη μου, ξέρετε. Τι μας νοιάζει τώρα ο Παναθηναϊκός. Εμείς το νου μας. Εμείς, ΑΕΚ Ολυμπιακός, αυτή είναι η αντίπαλή μας, ας τους άλλους να βολοδέρνουν, γελάω με αυτούς που λένε. Γελάω πραγματικά με αυτούς που λένε ότι δώσατε, λέει, τον Μιστακίδη και τον Γκάτσε για το τελευταίο μάτς. Δηλαδή πρέπει να δώσω δανεικούς για να κερδίσω τον Μπίσπα, τον Κουντουριώτη,
τον μικρό Δόνη του Βελουχιώτη. Και του Βελουχιώτη και τον Σούξου Μούξου, τον Σεντεμπέντε. Άκουσε λίγο, άκουσε. Και τον Τσούξτο και τον Τζέπτιμπι. Τι λέτε ρε παιδιά, ποιος το σκέφτηκε αυτό, αυτός ένα μηδέν. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική μιλάμε τώρα. Άσε που μπορεί να έχω τελειώσει εκεί. Άντε μπράβο, το πες μόνοι σου. Άντε, φιλιά! Γεια σου Άκη, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα, σας δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να κάνω κληρώσεις. Προλαβαίνετε στο 2310-287-888 για 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Λάρισα την Δευτέρα και τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπυλείο Άγγελο στην Νεάπολη. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Ζούμε, ζούμε το Κωστή. Αγόρι μου. Αλήθειες λες, φίλε. Πεταφυλίδη 2. Έλα, αγοράκι μου, έλα, ρε Τριανταφυλίδη, πού είσαι. Μετά το Σαλίγκαρο, αλλά δεν πρόλαβα. Αγοράκι μου. Θέλω να μου βάλει για κρέατα 4,26. Πες μου το μικρό. Ανέκδοτο και κλείνω, Γιώργος. Μπήκες ήδη. Ανέκδοτο και κλείνω. Ρίχτω. Είναι δύο γυναικολόγοι, συζητάνε ο ένας μεταξύ με τον άλλο και το λέει. Εσύ Κώστα, δεν πάμε έξω να πούμε καφέ, μπάσκετ, δεν κάνα μουτράκι. Ναι. Αυτό ήταν και πολύ ωραίο το κατάλαβε. Φιλιά. Καλημέρα. Τόσα που βλέπει κάθε μέρα, σου λέει πάμε έξω να δούμε και κανένα πρόσωπο. Τι γίνεται. Πάμε τελευταίος που θα μας δώσει και τα... Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα Καρτάση. Έλα αδερφέ. Ερχόμαστε από τον Νότο και είμαστε ΠΑΟΚ μέχρι την καρδιά μας μέσα όμως. Αγόρι μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το όνομά σου. Κώστας. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Αδερφέ μου, φιλιά. Να είσαι γερός. Κλείσαμε, δεν του πήραμε τα νούμερα. Ήρθε από μακριά ο άνθρωπος. Τι λέμε, κάθε μέρα θα το επαναλαμβάνουμε. Τώρα, 10 βήματα πριν το τέλος, ισχύει και για αύριο αυτό. Ισχύει και για αύριο. Θα το παίζουμε το θεματάκι όλη τη μέρα αύριο. Το νου μας, καμιά υποτίμηση, καμία έπαρση, καμία αλαζονία. Δεν τέλειωσε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα ακόμα. Το λέω, χτυπάω καμπάνα. Πρώτα στον εαυτό μου το λέω κάθε μέρα. Πριν μπω στο στούντιο. Νέο ενθουσιασμός, νέη τρέλα, ναι το πάθος, νέη προσήλωση στο στόχο. Όχι ενθουσιασμός χωρίς λόγο. Δεν κάναμε τίποτα ακόμα. Έχουμε μπροστά μας 10 βήματα για το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας 4 παιχνίδια για το κύπελο. Μην ξεχνιόμαστε. Συνέχεια το λέω, συνέχεια. Μαρελής μου, κοριτσάρα μου. Έλα, πες ένα γεια γιατί περιμένουν όλοι εσένα να ακούσουν. Εγώ ήμουν εισαγωγή απλά. Καλημέρα. Κοριτσάρα μου. Εδώ είναι τα κρέατα και εδώ είναι τα εισιτήρια. Όλα αυτά είναι εισιτήρια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Χαμός. Λοιπόν, μαέστρο, εσύ δεν γίνεται να ακουστείς. Ε, δεν θέλεις. Σεμνός και ταπεινός. Αγοράκι μου. Δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 47 για να δώσω τα εισιτήρια. 5. 3. 9. 12. 3, 9, 12, 22 και το 40. 3, 9, 12, 22, 41, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Δώσε μου και από το 1 μέχρι το 52 για να δώσω τα κρέατα. Το 41. Πολύ δυνατός είσαι φίλε. Βγαίνοντας αριστερά έχει μια πόρτα που δεν είναι πάντα κλειστή. Αριστερά μπαίνοντας είναι αυτά τα ωραία τα άσπρα που έχουμε με τα κουμπούματα πίσω. Είναι τα δικά μου. Πάρε όποτε θες. Έχουν ένα δικέφαλο μπροστά, είναι ασπρόμαυρα αλλά κουμπώνουν πίσω απλά. Δεξιά μπαίνοντας σε αυτό το καμαράκι που είναι μόνιμα κλειστό, του δώσ' το κλειδί. Έχει κασκορσέδες. Επειδή σε κούρασα λίγο. Να αλλάξει ρε παιδί μου, μην είσαι ιδρωμένος στους επόμενους. Αγόρι μου. Λοιπόν. Λέω τα εισιτήρια. Λοιπόν. Παπάς Δημήτρης. Το 1. Λέω τα εισιτήρια. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος. Το 2. Πλιάτσας Στέλιος. Να μην λέω. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος. Το 3.78. Πλιάτσας Στέλιος. Σε 5.19.
Έχω δώσει 3 μέχρι τώρα, έτσι. Παπάς, Αγγελόπουλος, Πλιάτσας. Γαρδάνης Πασχάλης. Σε 5.58. Γαρδάνης, καλά το διαβάζω. 1, 2, 3, 4. Και Δεμιρτζόγλου Εκατερίνη. Αυτά είναι τα 5 για τα εισιτήρια. Έρχεστε Δευτέρα, λογικά Δευτέρα μεσημέρι και τα παίρνετε από εδώ, έτσι. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Λοιπόν, τα κρέατα Στεργίου Βασίλειος σε 7.84. Είναι από αυτούς που πήραν έξω. Στεργίου Βασίλειος σε 7.84. Στεργίου Βασίλη, παίρνεις τηλέφωνο τώρα έξω, στη γραμματεία μας, στη Μαριλής μας. Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Μια ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Αγόρι μου, αγόρι μου. Το νου σας. Ζου μου σου, λέμε. Ζου μου σου, πάω καφού και έχω το νου. Προσέξτε καλά, προσέξτε. Αύριο θα τα πούμε, πρώτο ο Θεός. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας. Αλόε, καλόε, με αλόι, με μύρτιλο. 23-12-200-500. Μην ξεχνάτε, 49,90 τα 2 λίτρα και δώρο 20 ευρώ κρέμες αλόης με, για τα χέρια σας, για το πρόσωπο, σαμπουάν και τα λοιπά. Ιδανικό, με blueberry, αλόι με blueberry για το διαβήτη. Παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, στο μάχη αυτά, σούξου μουξου, τα πάντα όλα. Φυσικά Λουκάς Χαλβάς, Χαλβάς Λουκάς, νούμερο 1. Με γεύσεις καταπληκτικές και φιστί και κουβερτούρα και αμύγδαλο και κάστανο κουβερτούρα και αμύγδαλο σταφίδα κακάο και ολικής αλέσους και με μέλι και γίνης και τα πάντα όλα. Η δεύτερη γενιά, δύο γενιές πίσω. Τα εγγόνια συνεχίζουν την αυθεντική πολιτική παράδοση στο Χαλβά. Δεν ξεχνάτε φυσικά, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνγκιο ή εξαιρετικές γεύσεις. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο τέτοια πατσέτα. 705-750. Τηλιβεριά με δύο κοπατσέτα να παίζει μεγάλες μπάλες. Μεγάλες. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Bye, πουλάκια μου. Χρυνό μου, μου έχει σκάψει το μυαλό μου. Παιδί μου. Bye. Έρχεται η Τρόικα. Φιλιά.